Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί με το που μπαίνω, μαθαίνω κάτι για τον Alfred Hitchcock, ένα αυτό, από τον Κωστίδιο Τσατσαρό, το οποίο δεν το ήξερα. Εκτός αν το είχα τίποτα διαβάσει, ακούσει πριν 30 χρόνια, πάλι, σαν να μην το ξέσαι. Δεν το ήξερα αυτό. Και απ' την άλλη, με συγκινεί πραγματικά, με κάνει να δακρύσω ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Θα σας εξηγήσω το γιατί σε λίγο. Πάμε το χαλάκι μας, τσαμπαγόμπα έχουμε. Είναι αφορμή αυτό που με έκανε να συγκινηθώ. Ένα κομμάτι το οποίο ζήτησα, ειδικά για την εψεσινή βραδιά και το σημερινό πρωινό, από τον Σωτήρη. Αδέρφια, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπρο της καρδιάς σας και στην Τρόικα της καρδιάς σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε οι αγαπημένοι σας Τρόικα σε ετοιμότητα. Αδέρφια, προσοχή όλοι, προσοχή όλες και όλοι που κινείστε στους δρόμους της πόλης, ειδικά όμως, ειδικά οι εποχούμενοι σε δίτροχο. Γιατί παιδιά, ο αέρας παρά το ταμποφόρ έχουν πέσει και θα πέσουν κι άλλο μέχρι τις 2-3 η ώρα, από ό,τι άκουσα δηλαδή σε δελτίο καιρού, είναι πάρα πολύ δυνατά. Και για δίτροχο είναι, χτύπα ξύλο Παναγιά μου. Άστα να πάνε, πάνε. Λοιπόν, το Σωτήρη το βρήκε στο κομμάτι. Τι θα πάρεις. Να παρουσιάσαμε επίσημα, Σωτήρη Δασκαλάκη, τον παρουσιάζω τώρα μάλλον επίσημα. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα μαζί μας, εδώ πέρα στην Τρόικα. Τον θεωρώ πάντα, τους συγχωρείτες γενικά, τους θεωρώ αναπόσπαστο στέλεχος μιας εκπομπής. Και όσοι τους θάβουν. Αυτή τη γιάφκα ανθρώπων. Και όσοι τους θάβουν είναι πραγματικά τραγικοί. Ας το χαλί μας για Σωτήρη Τσαμπαγουάμπα για να πάρουμε μια ανάσα και να πούμε τους διαγωνισμούς και τους χορηγούς της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λοιπόν, θα βάλουμε και δύο θεματάκια, τα δύο βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής που πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ ψωμί. Το ένα απαντάει άμεσα στον Άρη και το άλλο απαντάει πολύ έμεσα στο Άρης ΠΑΟΚ και γενικά στο ανατολικά και δυτικά. Λοιπόν, τρέχουν σήμερα εδώ στον Λίμπερο δύο διαγωνισμοί. Παναγιώτη, κανόνισε βάλει τα μηνύματα. Πώς το βάλω. Δεν το ξέρω, συγγνώμη, δεν κανένα. Εδώ πέρα τώρα θα πάμε, θα πάμε. Θα τα δούμε. Σε ότι εντάξει, έχει τα site εδώ πέρα. Αν μπορούμε να πάμε τα site εδώ, να δούμε, βλέπουμε και λίγο site. Και μας βάζει ο άλλος κάθε μέρα, βλέπουμε μπροστά μας το All About Άρης. Με σημαντικά θέματα. Προπαγάνδα. Φτερνίστηκε ο Κουέστα. Έκλασε ο τέτοιος, δηλαδή Έλληνας. Λοιπόν, τρέχουν δύο διαγωνισμοί σήμερα εδώ στην Τρόικα. Του Κουέστα το φτέρνισμα. Έτσι ήταν, δεν πήρε τίποτα. Δεν το βλέπεις. Πληγωμένο είναι. Έλα, πάμε τρύπα, πάμε κομπή, Παναγιώτη, πάμε κομπή, έλα, πάμε κομπή, με ροή, μην χασολογάμε, πάμε ροή. Ξενυχτάω για να βγάλουμε, να κάνουμε δύο κορμούς, δύο πράγματα. Ναι. Γιατί θα κάνεις το απόγευμα. 2:20 θα κάνω, γιατί περιμένω να δω τι θα γίνει, ρε φίλε, επικαιρότητα. Μπορεί να διαλυθεί ο Άρης, σε παράδειγμα. Πόσα? Δύο Άρης Ολυμπιακός. Σου πει το αποτέλεσμα σήμερα, γιατί κέρδισε ο Άρης θεσμή στην Ουκρανία. Εγώ το έμαθα βασικά αμέσω, γιατί και να μην ήθελα να το μάθω, ήταν δίπλα μου δύο, τι οπαδοί. Νόμιζα είχε πορεία στην πόλη. Ουγγάλη. Και το ψέμα που γράφουν σήμερα. Το ψέμα. Φίλε, τι κάναμε να τρώσει, αλλά σε φίλε. Γιατί δεν ζήτησε ξένου διαιτητέ με την ΑΕ και τα λοιπά. Είναι και ψεύτε πάντα, ρε φίλε. Είναι ψεύτες. Κάτσε ξανά, ο Άρης δεν ζήτησε. Ο Άρης... Ξένο διαιτή με την ΑΕΚ. Ότι δεν ζήτησε ο Άρης. Ναι, ενώ ζήτησε. Ποιος το είπε αυτό, ρε Χρήσανδε, ποιος το είπε. Το γράψανε σε κάτι site. Α, σε κάτι site το γράψανε, εντάξει. Βγάλε το κομμάτι του Ασλαμά και βάλε Αλεξίου. Φτάνει. Η ζωή μου και φτάνει. Κοιμάσαι, έχεις μοιάζει με τον Πάο και Φιάλτη, ρε φίλε. Με τον Πάο και Φιάλτη. Φαντάζομαι πριν κλείσει τα ματάκια, τι σκέψεις κάνεις. Πότε θα ξαναπάρω τρόπο, έλα. Όπα, να το και το κινηματογραφικό. Και το κινηματογραφικό. Οπότε οι διαγωνισμοί, παιδιά, γίναν τρεις. Με την παρέμβαση του Χρήσανθου το Τσαλτίδη, που είναι εδώ και αρκετή ώρα. Απλά είχε κάτι ταραβέρια έξω να κανονίσει. Τρεις διαγωνισμοί. Δώστε λίγη προσοχή. Σωτήρη στο κομμάτι έτοιμο. Με το που λέω πάω τους διαγωνισμούς, μπαίνεις με το κομμάτι και θα πω γιατί με συγκίνησε πρωί ο Δασκαλάκης. Πραγματικά με συγκίνησε. Δεν περίμενα, ειλικρινά. Για πες μας. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Δευτέρα απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Εκεί που οι Ολυμπιακοί δεν γλιστράναν από σου Ουκρανοί χθες. Δύο εισιτήρια. Έτσι. Δύο διπλές προσκλήσεις και τους ευχαριστώ από καρδιάς τους ίδιους στην ίδια την μπαντάρα, την τεράστια, τη θεϊκή μπάντα αυτή. Δύο διπλές προσκλήσεις για το Punk and Roll Live Παύλα Party των αγαπημένων, των λατρεμένων Hat-Trick το βράδυ του Σαββάτου στον πολυχώρο Wii. Που μια ζωή. Θυμάμαι που δίνα πριν 10 χρόνια, 12. Hat-Trick. Ναι.
Εδώ, εγώ μαζί σου. Όχι εδώ. Έχουμε ξαναδώσει και μαζί, αλλά πριν καμιά 7 ετία τόσο. Όχι, μαζί, όχι. Μαζί δεν έχουμε δώσει χατρίκ. Πώς, θυμάμαι το χαρτί ρε, που έγραφα. Ναι. Ναι. Okay. Οπότε τι μου θύμισε τώρα. Σαν να μιλάς δηλαδή για μπίτες. Μήπως είχες έρθει κανένα πρωί εδώ. Όχι, ρε. Εντάξει, okay. Ωραία. Λοιπόν, δύο διπλές για το live, τον χατρίκ. Βράδυ του Σαββάτου στον Πολυχώρο Wii, ότι πάει για sold out. Περιττό να το πω αυτό, δεν το σχολιάζω. Okay. Αργότερα θα ακούσουμε κάτι από χατρίκ. Και τρεις διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα με υπογραφή Μάριο Ασλαμή, γιατί την είχε δει στην πρεμιέρα, περιμένοντας τον Κοντό, το Αριστούργημα του Σάμιουελ Μπέκετ, με τη Σφραγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Κυριακή βράδυ στο Βασιλικό Θέατρο, ώρα 8. Εννοείται ότι μετά από όξο θα περιμένουν σε ένα κοράτια καμία τελευταία ταξιτζίδες για να πάρουν τον κοσμάκι και να τον τσακίσουν που πήγε να δει θεατράκι. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κοντό, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Γιάννη Αναστασάκη, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της πόλης και φανατικού οπαδού του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Λοιπόν, τι κάνεις. Στο κινητό σου πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. Πάσε. Δίπλα γράφεις Άρης ή Live ή Θέατρο. Ναι. Και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Αφιερωμένο σε όλους που όπως και εγώ βαδίζουν κόντρα στον άνεμο, ένα από τα πλέον διαχρονικά αριστουργήματα του κλασικού ροκ από τον τεράστιο Bob Seger, ο πρώτος που θα βρει την μπάντα του Bob Seger, καβατζόνι, ζευγάρι, γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Steppenwolf. Όταν είπα Bob Seger, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης πραγματικά τώρα. Εντάξει, με ευνηδίασε, δεν ξέρω γιατί. Με ευνηδίασε. Είπε μαζί πριν τελειώσω τον Bob C. Ναι. Μου είπε ναι. Και την μπάντα που τον συνόδευε. Γερμένος ροκάς ο άλλος. Έτσι. Τώρα, τι. Κάτι που κάποιοι άλλοι, ντεμεκ παραγωγή ραδιοφωνική, τώρα τους άλλους. Πέρα αρμενίζουν. Πάμε το κομμάτι αφιερωμένο σε όσους, όπως και εγώ, πηγαίνουν κόντρα στον άνεμο. Πόσο όμορφο, πόσο όμορφο. Ο διαγωνισμός έκλεισε. Ο πρώτος διαγωνισμός, εννοούμε το έξτρα με τα γυαλιά ηλίου, είναι ο Νίκος, ο Βαφιάδης, ντεπό for life, κλαίω, έτσι, ντεπό για μία ζωή, παπ, κράτα, γερά. Κρατάω. Silver Bullet Band. Και φανταστικό, απίστευτο όνομα. Σωτήρη, αν θες πες την Μαριλής να ειδοποιήσει τον άνθρωπο ακόμη και τώρα. Αν διαμάζευεται μετά πολλά και έχει δουλειά η κοπέλα, την πνίγουμε γιατί έχει τόσες δουλειές να κάνει όλη μέρα η Μαριλής εδώ πέρα με κραγιόν, με make-up, με αυτά. Νίκος Βαφιάδης. Δεν πίνει κανένα ησυχία. Κανένα φίλε. Θα ακούει κάποιο χωρί να έχει εικόνα. Πρέπει εκεί να ξύλωτε γι' αυτό τρέχει. Κάτσε τώρα εδώ πέρα λίγο. Το έχεις. Εγώ το κάνω για την κοπέλα. Ενώ για τα για το καλό τη. Για το καλό τη. Για το κραγιόν τη. Για το κραγιόν τη. Έτσι, Σωτήρη, ας πάμε μέχρι το διάλειμμα το κομμάτι. Πανέμορφο κομμάτι. Γεια σου, ρε Νίκο, μπράβο. Είσαι και ντεπιώτη, ναι, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Όχι τίποτα. Να τον ενημερώσει, τελειώνει σε 2:21, Νίκο Ζαφιάδη. Να πάει αν μπορεί το παιδί και μετά, όταν ειδοποιήσει βέβαια μαζί με κάτι. Μετά τη. Φίλε, Νίκο, μετά τις 2 να πας. Είδες, Νικόλη. Ναι, σε όποια από τα 3 Opticon Express θέλεις. Καλημερίζουμε Αντώνη Δεμάστα Φόρος Δημητριάδης και όλο το επιτελείο του που δουλεύει πυρετοδός σε 3 καταστήματα. Το ένα δυτικά, στην Νιου Ευκάρπια. Το άλλο στο κέντρο, απέναντι από τα νέα δικαστήρια. Συνεπώς στην οδό Παναγιώτη Παπαδόπουλα 26 Οκτωβρίου. Ποια, Ιταλία. Α, την είπα εγώ, άστο. Εγώ σε πάει σε κρέμα, εγώ άστο. Αυτό το είπα. Και το άλλο στην που είναι στο κέντρο. Παύλου Μελά. Πόσο. Παύλου Μελά. Άστο. 10. 11. 11. 11 που πάνε όλοι οι ταξιτζίδες, ρωτάνε αυτό μου αρέσει πολύ, πόσο έχει. 120 ευρώ. Μου το αφήνει 70. Κάτσε ρε ταξιτζί, περίμενε ρε περήφανε. Αυτό είναι σίγουρα δικό του. Άστο, όχι, μπροστά ήμουνα. Ο τραγικό. Δεν είσαι μπροστά. Άστο, ρε τραγικό. Ταξιτζί τραγικό. Τον είδε δηλαδή που βγήκε από το ταξί, μπήκε μέσα και έπιασε κουβέντα και άκουσα. Το είπα στον αέρα ξανά, στο λόγο μου, άμα λέω ψέματα τώρα είναι να μην βάζει να ορκιστώ τώρα σε. Μην πει τίποτα κρυμμίσει το κτίριο, τρέξουμε στο τούπο. Αφού εκεί μπροστά ταξιτζίδε είναι όλο. Και κλείνουν και όλο το δρόμο. Όλο το ακριβώ. Και μπαίνουν και δύο μέτρα μέσα. Μέσα και μέσα και έξω όπου θέλουν. Σωτήρη, δεν ακούω. Εγώ είμαι το ένα, δεν μπορούσα να ακούω. Παίζει. Τώρα το άξω. Τώρα το άξω. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ ωραίο κομμάτι, τεράστιο κομμάτι. Χθε το βράδυ το πήγαινα, έλεγα το Πάτερ Ιμών που πήγαινα σπίτι. Το Πάτερ Ιμών και αυτό. Το Πάτερ Ιμών και το ρεφρέν από το Against the Wind. Δεν υπάρχει, τεράστιο κομμάτι. Ναι, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Μπράβο, ρε Σινίκο, με συγκίνησε.
Καλημερίζουμε τον Ηλία, αυτό μα και παρθενιάζει. Θέατρο, καλημέρα, παιδιά. Να σε καλά. Είναι παραστασάρα, έτσι. Καλά, πέρα από το κλασικό αριστούργημα, το περιμένω στον κοντό. Το έχει εδώ πολύ ιδιαίτερη ματιά, πολύ φρέσκια ματιά. Αρκετά ρηξικέλευτη από τον Γιάννη Αστασάκη, έτσι, τον διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, ο οποίο το έχει καημό. Μια μέρα λέει να έρθω στην εκπομπή. Να έρθει. Λέω να έρθει, αλλά ναι, λέω, λέω πριν να έρθει, αλλά θα είναι ο Βροντόσαυρο. Όχι, 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 να φύγω εγώ, αλλά θα υποστεί τι συνέπειε του Τσαλτίδη. Και ο αλκοολικό. Ο Μήνο του Βαθυλάκου. Λοιπόν, ο Αντιμήνο. Για πάμε τώρα τα δύο βασικά θέματα τη σημερινή εκπομπή. Ναι. Για το δεύτερο θα περιμένω να έρθει και ο Χρύσαθος να μπει μέσα. Έτσι. Για το άλλο δεν χρειάζεται. Να του, εδώ είναι ο Χρύσαθος. Οπότε θα βάλουμε και το άλλο που αφορά κυρίως τον Άρη. Θυμίζει γραμματεία στο μπάσκετ, ε. Ναι, 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 ναι. Έστω. Και το πόλο το σκούρ. Δώσε λίγο μια μουσική ανάσα, Σωτήρη. Α, πριν λοιπόν, το βάλει ο άλλο, ρωτάει για το εισιτήριο, Μάριο, 634. Δεν είναι για μας. Δεν είναι για μας. Λοιπόν, άλλη μια φορά του διαγωνισμού. Άλλη μια φορά. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Ματσάρα μπάσκετ τη Δευτέρα το απόγευμα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Στο Νίκ Γκάλι Σκόρ. Εκεί που ο Σπανούλης τα χρυστράει πως ο Ουκρανής του μπάσκετ. Δύο διπλές προσκλησούλες για την τεράστια λαϊβάρα που πάει για sold out τον hat-trick Σάββατο βράδυ στο Πολυχώρο Wii, ακριβώς πίσω από το Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Και τρεις διπλές Κυριακή βράδυ Βασιλικό Θέατρο Παραστασάρα. Περιμένοντας τον κοντό, με υπογραφή δικιά μου σας το λέω, Παραστασάρα. Τρεις διπλές προσκλήσεις Κυριακή βράδυ 8 η ώρα. Ούτε μάτς έχει. Ούτε θα έχει κανένα μάτς, τίποτα δεν ξέρω. Έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρει. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει. Α, είναι το ΑΕΚ Αρής. Εντάξει, ωραία. Για τους φίλους, τέλος πάντων. Okay. Να, έχουμε εδώ πέρα άλλο για θέατρο. Έτσι, για όλα αυτά, FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα Άρης ή live ή θέατρο, αποστολή στο 54526. Ο Χρύσανθος λέει τους χορηγούς πρώτης ώρας και πάμε στα δύο θεματάκια. Το ένα αφορά καθαρά τον Άρη, γι' αυτό και με σεβασμό περίμενα τον Χρύσανθο. Μιλάς γερμανικά. Τι κάνω? Μιλάς γερμανικά. Γερμανικά. Σνέλ. Deutsche Welle, ήμουν τρία χρόνια Deutsche Welle. Μιλάς γερμανικά. Αρκετά. Ωραία. Θα σας στείλω ένα εργαστής. Fassbinder και τέτοια. Για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με ευέλικτα ωράρια, από αυτά που σας αρέσουν δηλαδή, και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς, Μάρια. Χωρίς να πεις εταιρεία, μου είχαν πει για μία πριν κάνα μήνα. Dialog.gr. Μπράβο. 2312-209. Σίγουρα τον είδε. Το λέμε σωστά. Dialog. Dialog, τέλος. Αυτό γιατί καμιά φορά. Μας θέλει τον dialog του. Ναι, γιατί καμιά φορά γίνεται. Ναι, καμιά φορά ναι, τα λέμε σωστά. Εντάξει, dialog λοιπόν.gr, μπαίνεις, βλέπεις. Γράφεται όπως το ακούτε ακριβώς. Δεν έχει ούτε μετά το. Στο τζ τελειώνει. Ούτε γιου, ούτε η. Dialog. Ναι. 2312-209-209, καλέστε. Πραγματικά μιλάμε για πολύ καλές αποδοχές. Πολύ πάνω από το μέσο όρο αυτή τη στιγμή. Κατά εγώ στο Λίμπερο, τι με νοιάζει. Εσύ δεν ξέρεις γερμανικά, φίλε. Πρέπει να ξέρεις γερμανικά. Και πάρα πολύ ωραίο εργασιακό περιβάλλον. Πήγα το είδα που θες. Πάντε, ναι. Σαν τη συμφωνία. Πες δεις που είναι να πάω. Εδώ. Εδώ δείχνει τον ουρανό. Εδώ, πάνω από το Lunchbox. Και δείχνει τον ουρανό έτσι. Α, ωραία. Α, ωραία. Okay, εξαιρετικό μια που το είπε το Lunchbox. Ωραία. Να πω ότι και το Lunchbox είναι εξαιρετικό. Πραγματικά. Με επιτρέπεις πραγματικά. Μια διαφήμιση. Καλά, πραγματικά. Ευχαριστώ. Όχι, ρε, αυτό. Εγώ στο κοπεί τώρα. Εγώ στο κοπεί, ρε φίλε, το Lunchbox. Ωραία. Πήγε πας εσύ. Ωραίο είναι. Τελευταία πρέπει να πήγα προηγούμενη εβδομάδα. Να πας, να πας. Λοιπόν, μαζί μας. Καλωσορίζουμε Dialog, λοιπόν. Καλωσορίζουμε τον Dialog στην παρέα της Τρόικα. Μαζί μας είναι και ο Mr. Gold. 62-85-86, αυτή η συνήθεια σου το βάζει στο στόμα σου όλο. Άστο εδώ, μακριά. Δεν αφήνω τίποτα. Καλά, άλλοι τα βάζουν άλλο. Θα σου πω μετά για αυτό. Σωστή παρατήρηση που κάνεις. 62-85-86 για να φας την πίτσα. Την καλύτερη, την κορυφαία, τη μία και μοναδική. Ο Mr. Gold φροντίζει για αυτό και την καλύτερη δυνατή διατροφή σας. Επίσης, μαζί μας είναι ο Σπύρος Γιαβορίδης. Πίτσα με ρέντα. Γιαβορ. Σπύρος Γιαβορίδης. Γιαβορ. Πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 100 ευρώ. Προσφορά της προσφοράς. Την είσαι για 3 μήνες, αν θυμάστε, 120 ευρώ. Τσάμπα πράγμα. Την πήγε τώρα 100, γιατί μείνανε απλά τελευταία κομματάκια. Έτσι. Όσοι δεν βάζουν πάγκο, θα στο μπάσκετ. 100. Κάτω τούμπα, Επταλόφ 31 και τηλεφωνάκι 2315-53-93-10. Αυτά είναι. Αυτά. Ώρα. Πάμε και το άλλο γιατί πέρασε. Injection service. Ναι. Ωραία, τσίψι. Μπράβο, τσίψι. Έτσι, μπράβο. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψεκασμού του αυτοκινήτου σας. Απόλυτο 18 κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Μπράβο. Yes. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τα δύο θεματάκια. Βασικά θέματα τη σημερινή εκπομπή. Δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε για άλλα, ναι, αλλά αυτά τα δύο αυτά είναι βασικά. Βασικά. Εδώ και δύο μέρες στην πόλη μας, και ευχαριστώ για αυτό,
Το οποίο θα το βάζω τόσο άλλο εγώ σαν θέμα. Αλλά ευχαριστώ τον Τόλι, οπαδό του Άρη από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, που μου το έθιξε και μου το χτένισε κάπως. Εδώ και δύο μέρες στην πόλη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε φαντάζομαι περισσότεροι, ότι βρίσκεται η Αγία Ζώνη, η τίμια ζώνη της Θεοτόκου. Γίνεται χαμός με το προσκύνημα και θα συνεχίσει να γίνεται χαμός μέχρι και τις 28 νομίζω θα είναι εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε αυτό λίγο αργότερα. Υπολογίζουν ότι θα φτάσει τις 100.000 ο κόσμος που θα πάει να προσκυνήσει. Προσέξτε λιγάκι, φιλοξενείται η τίμια ζώνη της Θεοτόκου, το θαυματουργό αυτό κοιμήλιο, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην κεντρική πλατεία του Ευόσμου. Έτσι, μετά από το κάλεσμα που έκανε η Ιερά Μητρόπολος, Νεαπόλος και Σταυροπόλος. Λοιπόν, προσέξτε, η υποδοχή, αυτό το χασταμπάρι την μέρα που, όταν διάβασα τα ρεπορτάζ, τη μέρα που ήρθε η τίμια ζώνη. Και μακάρι να αξιώσει ο Θεός να μπορέσουν να πάω να προσκυνήσουν. Λένε ότι έχουν δίπλα μία λωρίδα για επωνύμους. Γιατί στο άλλο γίνεται χαμός. Μπορεί να πάω. Λοιπόν, η υποδοχή του κοιμηλίου αυτού της Ορθοδοξίας έγινε στην συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Δενδροποτάμου. Στα σύνορα Ευόσμου και Μενεμένης. Προσέξτε τώρα. Πήρε χθες τηλέφωνο μετά την εκπομπή ο Τόλης, ο παδός του Άρη που μας ακούει όποτε μπορεί, κάτοικος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και διατύπωσε δύο εύλογα ερωτήματα. Ποια είναι, ρε Παπαδόπουλε, τα ερωτήματα? Ποια είναι η Δροποτάμου? Η λεωφόρος του Δροποτάμου είναι η μεγάλη που κατεβαίνει. Όχι, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Να με τα ρωτήσω, παιδί, ποια είναι η Δροπολή του Ποτάμου. Δύο ερωτήματα έθεσα. Δύο παύλα απορίες. Απορίες. Όχι, όχι, ενώνεται αυτή. Δεν αρέσει ο τέλος αυτή, ρε μάτια μου. Δυτικά, ναι. Όχι. Υπάρχει. Γιατί η τίμια ζώνη, ναι, και μου ακούγεται πολύ, πολύ λογικό. Βρίσκεται στον Εύωσμο. Δεν φιλοξενείται, ναι, σε κάποιο ναό του κέντρου. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι η τίμια ζώνη ήρθε μάλιστα στη Μητροπόλεω. Λοιπόν, Παναγιώτη. Ναι. Αυτό είναι. Το θέμα αυτή είναι. Ναι. Καλημέρα, Δώρα. Πας καλά, μάτια μου. Προσχημιχήσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Και... ναι. Μπράβο. Λοιπόν. Γιατί φιλοξενείται, ναι, δυτικά, ναι, και όχι σε κάποιο ναό στον κέντρο, στο κέντρο, όχι ανατολικά. Ναι. Γιατί ανατολικά θα πει και ο δυτικός, κάτσε ρε φίλε, και εγώ άνθρωπος είμαι. Ναι. Μένω τέρμα πάνω Εύωσμο. Ναι. Γιατί να τρέχω στην Καλαμαριά. Εντάξει. Αυτό ένα κάθε, αυτό. Κάθε χρόνο μπορεί να αλλάζει, Ρασλάμα. Ένα τώρα αυτό. Είναι ερώτημα τώρα, ναι, αυτό σοβαρό για εκπομπή. Όχι, ένα αυτό. Ναι, καλά κάνει και ρωτά. Και το άλλο. Ναι. Γιατί έγινε η υποδοχή της, ναι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στα όρια. Δενδροποτάμου, Ευόσμου, Μενεμένης. Γιατί είναι το γήπεδο εκεί. Λοιπόν, περιμένω σχόλια και απαντήσεις από τους ακροατές. Όχι από τους συμπαραγωγούς μου. Δεν ασχοληθεί κανένας με αυτό το θέμα. Εγώ το βάζω. Μπράβο στον Τόλι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είχα και εγώ σαν θέμα αυτό. Κάλλη, το βάζουν, αλλά αντικείμενο δεν έχουν. Περιμένω απαντήσεις και σχόλια από τους ακροατές. Γιατί να γίνει η υποδοχή, ωραία, στο σταυροδρόμι, ακριβώς εκεί που συναντάει ο Δενδροπόταμος, ο Εύωσμος, τη Μενεμένη. Είναι λεωφόρος Δενδροποτάμου. Ναι, δρόμος στα σύνορα Εύωσμου Μενεμένης. Για ποιο λόγο? Ναι. Πάει το ένα θεματάκι. Πάμε τώρα στο άλλο που αφορά στον Άρη. Μουσική, Σωτήρη. Χθες το μόνο που είδα παιχνίδι, το μόνο που είδα από τη χθεσινή βραδιά, ήταν το πρώτο ημίχρονο. Ούτε καν ήξερα ποιον παίζεται. Ούτε εγώ. Το πρώτο ημίχρονο του αγώνος PSV Eindhoven Tottenham Hotspurs. 2-2. Το οποίο έληξε 2-2 με ημίχρονο 1-1. Άλλη μια αυτοκτονική εμφάνιση της Tottenham. Είχα την τύχη. Υπάρχει offside ίδιο με τον γκολ του ΠΑΟΚ, λέει στο ΠΑΟΚ κάτι το ακυρώνει. Σωστά το ακυρώνει. Το ακυρώνει τέτοιο. Σωστά. Ο Κέιν είναι ότι ο Χάρι Κέιν... ό,τι κάνει ο Μαουρίσιο. Μπράβο, ό,τι κάνει ο Μαουρίσιο ακριβώς. Μπράβο. Το λέω με πόνο καρδιά. Τι θεωρείς, φίλε, υπάρχει τέτοια φάση. Και Παναγία. Μπράβο. Συνέχισε, Μάριο. Μπράβο. Είχα την τύχη λοιπόν να το δω, Σωτήρη Δασκαλάκη, το μάτς αυτό, με τον μοναδικό Κινέζο οπαδό του ΠΑΟΚ. Τον μοναδικό Κινέζο οπαδό του ΠΑΟΚ. Τώρα έχει πει για Τότεναμ, για Κινέζο, για οπαδό ΠΑΟΚ, αλλά είναι με το, για τον Άρη το θέμα. Τον, τον οποίο τον ξέρετε άπειρη, μπράβο, τον Κινέζο. Ναι, τον ξέρετε πάρα πολύ, τον Κινέζο. Και τον ξέρω κι εγώ, μπράβο, πολύ καλά και πολλά χρόνια. Μπράβο. Του λέω, πώς τον βλέπεις τον Άρη? Και μου λέει ο Κινέζος, με το γνωστό βιτριολικό του ύφος. Αυτός είναι που είχε πει με τα λάδια, Μαρία, με τη μηχανή. Ο οποίος ζει για να ασχολείται με τον Άρη και με τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, αυτοί, λέει, άκου να σου πω. Αυτοί πάνε τώρα για, άντε δε από 7, πάνε για 6 ήττες να κλείσουν. Μετά σταματάνε και οι πληρωμές και αρχίζουν οι θλάσεις. Καλημέρα, Chinese. Καλημέρα, να είσαι καλά.
Εγώ το είπα. Τσαμινίζα αυτό, αυτό που είπε στον Ασλαμά. Πάνε βρες τον πρώτο Αριανό που θα βρεις και πες του το. Κάτσε, αυτό είναι τραμπούκο. Και από Τσαϊνίζ θα γίνεις Μαυρονίζ. Ναι, τρέμει ο Ζωτήρα. Κάτσε, αυτό δεν εκπομπεί. Μάλλον τον έχεις δει. Κάτσε, αυτό τώρα δεν εκπομπεί τώρα. Τι είναι, ρε φίλε, ο Μπρους Λι. Εντάξει. Γιατί. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Δεν μπορεί να μιλήσει, α πούμε. Ο Μπρους Λι είναι. Μα ακούει ο άνθρωπο. Δεν τον έχω δει. Ποιο είναι ο Μπρους Λι, είναι. Κάτσε, ο Τσάκι Τσάν. Δεν σέβεσαι. Δεν σέβομαι όποιον δεν σέβεται τον Άρη Τσάκι Τσάν. Ενώ εσύ βρίδει από τέτοιο σεβασμό στον Πάο. Ψεύτε, κλέφτε. Με σέβεται εμένα, υπάρχει. Με μένα κάνει όμω εκπομπή, όμω φίλε. Δεν σέβομαι. Δεν σέβεσαι εμένα. Κάτσε, φέρε τι όλε καλά λέει τώρα. Πραγματικά. Πραγματικά, κάτσε. Το παιδί είναι σε αυτήν την ακροματικότητα. Μιλάει για την εκπομπή. Μα στηρίζει. Κάτσε. Άμα να πω και εγώ να σου πω τι. Και το Ηρακλή του κολλάει. Κι αν μία στο εκατομμύριο. Μία στο εκατομμύριο. Για τον Ηρακλή πάντως κάνουμε δύο. Τρία χρόνια κάνουμε μαζί εκπομπή. Δύο. Ένας δεν σου είχε πει τίποτα ποτέ. Πώς. Και ένας βγήκε μια φορά για το πανό και κόντυψε το βύρι. Είσαι βλαμμένο. Εγώ είμαι βλαμμένο. Είσαι βλαμμένο. Το μόνο που σου λέει για τον Ηρακλή για το μεγαλείο του, αν τον σφάξανε, αν τον αδικήσανε. Μόνο τέτοια. Για τον Ηρακλή υπονοούμενο ένα. Δεν έβαλα σας... θέμα ποτέ. Για κάτοικο του Παλαιοχωρίου που είναι από το χωριό. Ανέμακτα και μου έλεγες λες ψέματα. Ανέμακτα για την ομάδα θέματα βάζει για τον Ηρακλή. Τι εκβάζω. Στημένα ανέμακτα. Να ένα να σε πιάσει και να σε πει τέτοιο ωραία. Πράγμα. Εντάξει, στον Ηρακλή τη ΓΑΜΑ Εθνική, τι να πουλήσει, ο Κορεάτη δεν ασχολείται με τον Ηρακλή. Ο Κινέζο που τώρα που το είπε. Ο Ινδονήσιο δεν μπορεί και να έρθει εδώ με άλλου δύο Κινέζου, αλλά εγώ θα πάω δίπλα να φύγω. Πε του να έρθουν μαζί και οι τρει, μόνο με τον Δασκαλάκη θα του έχω. Εγώ και ο Δασκαλάκη. Δεν βλέπω ο Δασκαλάκη να είναι με του Κινέζου. Με το μέρο μου θα είναι. Ο Δασκαλάκη δύσκολο να είναι με δίπλα μου θα σταθεί. Θα είναι με του Κινέζου. Δίπλα μου θα σταθεί. Μιλά με ασέβεια για κροατέ. Δει, ο ναι. Κινέζος θα κάνει τον Κινέζο. Ναι. Λοιπόν, το λέω άλλη μια φορά, ασχολιάσουν και οι φίλοι του Άρεος. Ο Κινέζος ο Παοκτσής λέει, αυτοί πάνε αν όχι για 7, τουλάχιστον για 6 ήττες. Μετά κάτω, θα σταματήσουν οι πληρωμές και αρχίζουν και το πρόγραμμα να το πω εγώ. Οι πληρωμές γιατί να σταματήσουν. Παίζεις με ΑΕΚ. Ναι. Παίζεις με ΑΕΚ. Παίζω. Παίζεις με Ολυμπιακό. Θα κερδίσω. Άντε καλά. Αν κερδίσω, αν κερδίσω και σένα και τον Γκόλκα και τον Τρέγια και όλους όσους ηρωνεύεστε να δεν σας κάνω. Περίμενα εδώ ρε, ένα διαγωνιστική παίζω Απόλλων Σμύρνης, διπλό άνετο. Ο οποίος θα θέλει οπωσδήποτε νίκη, έτσι. Στα παπάκια μας. Ορίστε, ο ιστορικός και τεράστιο. Όρθια είναι, ελάτε και ο Ματζουράκης τους βάζει σε μια γραμμή. Πολύ καλός ο Απόλλων στην Τούμπα. Απόλλων Άρης. Πολύ καλός ο Απόλλων στην Τούμπα. Μετά παίζω διπλό μέσα στον Όφι. Άνετο. Άρης Παναθηναϊκός, τρίμπαλο. Σωτήρη, βάλε τα χάλκινα της γουμένης σας. Θα λύσει ρημόκο. Ατρόμητος Άρης. Όλα ευκολία είναι. Και Άρης Πανετολικός. Πρωταθλητής μόνο. Μιλάμε για πρωταθλητή μόνο. Έχει τα επόμενα 5 μάτς είναι γελία. Εγώ λέω να βάλω το σπίτι μου σε έρθει να παίξω 5 νίκες του Άρη. Να βάλω το σπίτι να πάρω άλλα 2 σπίτια. Έτσι κοροϊδεύες και στην αρχή. Και έχω πάρει 4 νίκες. Βρε στην αρχή δεν με έχω εγώ, ένα βαθμό λιγότερο από την Άρη. Είπα εγώ ποτέ ότι Λαμία Άρη το αποκλείω διπλό. Φέρε μου μισό τέτοιο να το φέτο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ένα, πάμε ένα, σε break. Ένα μηδέν έλεγε. Πάμε με σε break. Του παράλες. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πάμε σε break. Δύο εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός, δύο διπλές. Κολλασμένο hat-trick live Σάββατο βράδυ στο Πολυχώρο Wii και τρεις διπλές Κυριακή βράδυ Βασιλικό Θέατρο περιμένοντας τον Κοντό. FM και ενώνομα τεπώνυμο. Το σχετικό ή τα σχετικά με ένα μήνυμα μπορείς. Αποστολή στο 54526. Ασιάτες, Αμερικανοί, Αφρικανοί. Σε λίγο επιστρέφουμε με δρυμύτερες πιστεύω απαντήσεις από τους οπαδούς του Άρεος. Λοιπόν, αδέρφια, επιστροφή στο στούντιο εδώ είμαστε. Τρόικα, Παπαδόπουλος, Τσάλτ και Ασλαμής για τους φίλους Σλαμάς. Σωτήρης Ζαχαλάκης στα ντεκ σε την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει χήμαρος με τίποτα επουδενή, αλλά ούτε καν και μίνι μηνυματικός χήμαρος. Οπότε λίγο ανησυχώ, πραγματικά ανησυχώ. Όταν δεν υπάρχει feedback, πραγματικά ανησυχώ. Τα μποφόρ λέει χαμηλώνουν, αλλά προσοχή. Όσοι είχατε κανονίσει να πάτε για ψάρεμα, μην το κάνετε γιατί πάλι θα είναι δυνατά. Παρά ότι θα πέσουν στα 4 μποφόρ από τα 6-7 που ήταν έψε το βράδυ. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στην Καλαθόσφαιρα. Προσοχή στη Σάρτη, έχει μεγάλη φωτιά. Μεγάλη φωτιά, ναι, πάνω στη Σάρτη. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή. Ναι. Επιχειρούν 3-4 καναντέρ εκεί, το παλεύουν οι άνθρωποι. Το καλό είναι ότι είναι νωρίς ακόμα το πρωί ναι, ναι. Και το έχουν πάρει χαμπάρι, ναι, αλλά ναι, ναι, έχει ναι. Πολύ δυνατούς ανέμους. Ναι. Αέριδες. Λοιπόν, δύο εισιτήρια, μακάρι όλα εννοείται. Ευχόμαστε να πάνε
το δυνατόν συντομότερα καλά τα πράγματα εκεί. Δύο, είχαμε και στο Φίληρο το πρωί. Φίληρο και κάπου αλλού εδώ, Χρυσανθέ. Στο Φίληρο και στο. Αλλά το. Εντάξει, κατασβέστηκαν οι φωτιές εδώ, περιφερειακά Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στην Καλαθόσφαιρα. Δευτέρα απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Δύο διπλές προσκλήσεις για το Live, τον Hat-Trick. Σάββατο βράδυ θα γίνει το Έλα να δεις και το Έλα να ακούσεις στον πολυχώρο Wii με support τους The Answer από την Αλεξανδρούπολη που μαθαίνω ότι είναι καραμπαντάρα με τις ευλογίες των Hat-Trick και αυτό λέει πολλά. Και τρεις διπλές προσκλησούλες για την Παραστασάρα, περιμένοντας τον Κοντό, Κυριακή βράδυ 28 Οκτωβρίου, ώρα 8, στο Βασιλικό Θέατρο, δηλαδή λίγο μετά τον Λευκό Πύργο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Live ή Θέατρο ή και τα τρία, αποστολή στο 54-526. Μας ενημερώνει τον Αυτάκη, ο παδός του Άρη, ακροατής πιστός από τα χρόνια του Κάντο όπως η Βικτόρια, ότι καλημέρα, μέχρι την Κυριακή θα είναι η εικόνα, έτσι. Και μας λέει ότι ήταν στην Καλαμαριά πριν από 2 χρόνια. Α, η Αγία Ζώνη, ναι. Έτσι. Μέχρι την Κυριακή θα είναι στον Εύωσμο. Εκεί μετά φεύγει, εκεί, πάει. Ναι. Γυρίζει, είναι πού, δεν ξέρω, είναι στην, πού είναι. Στην εκκλησία, τη συγκεκριμένη λες τώρα, θα είναι μέχρι την Κυριακή. Ναι, ναι. Μέχρι την Κυριακή, ναι. Μάλιστα. Μετά επιστρέφει, πού είσαι, στο εξωτερικό, που είναι στο Ισραήλ, πού είναι η Τιμία Ζώνη. Στο Ισραήλ δεν είναι, πού είναι. Δεν ξέρω. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι άλλο. Ναι, γιατί γενικά, εγώ λέω και στην Καλαμαριά που ήταν, γιατί δεν τη φέρνουν κάπου στο κέντρο. Στο κέντρο. Γιατί και στην Καλαμαριά, με το δίκιο θα πει ο τέρμα δυτικός, ρε φίλε, είμαι 78 ετών, 80. Έχω τα προβλήματά μου. Θέλω να πάω να προσκυνήσω. Να τρέχω τώρα στην Καλαμαριά ή στο Βότσι ή στο Φίνικα. Σωστό. Αντιστοίχως τώρα. Αν ήταν στον Άγιο Λευτέρη, θα πήγαινες. Μία γιαγιά. Δεν ξέρω πάνω γιατί. Δεν ξέρω. Αν είχε τέτοιο για τους επωνύμους Λωρίδα θα πήγαινε. Τώρα έχω ακούσει ότι έχει μία γραμμή, μία ζώνη για τους επωνύμους. Άμα να πάω να περιμένω 3 ώρες δεν αντέχω, ρε φίλε. Έχουμε και προβλήματα υγείας. Εντάξει. Και κυρίως εγώ εκεί στέκομαι και εκεί στάθηκε και ο Τόλης, ο ακροατής μας, ο παδός του Άρεος, γιατί η υποδοχή έγινε σε σταυροδρόμι που ορίζει τα σύνορα Ευόσμου Μενεμένης. Για τον Τόλη νομίζω, έχω την εντύπωση ότι κάτι σηματοδοτεί αυτό. Okay. Και οι φίλοι του Άρεος, αν θέλουν, σχολιάζουν, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αν συμφωνούν με τον συνοπαδό τους, τον Κινέζο, που μας ακούει όποτε μπορεί, από ό,τι κατάλαβα την εβδομάδα μία-δύο φορές μας ακούει, ότι ο Άρης πάει σερή στο ποδόσφαιρο να κλείσει μαζί με την ήττα τον ΠΑΟΚ, όχι χωρίς την ήττα τον ΠΑΟΚ, πάει για 6 με 7 ήττες, στη συνέχεια λέει θα έρθουν. Θα έρθει η στάση, θα σταματήσουν οι πληρωμές. Οι πληρωμές γιατί να σταματήσουν, ρε φίλε. Στη συνέχεια. Έτσι, επειδή λέτε αυτές τις μπουρδες, οι παοξίδες και ο Ραπτόπουλος και εσύ. Οι θλάσεις. Ναι, γιατί να έρθει, για παίζουν, γιατί να σταματήσουν. Το είπε ο Κινέζος. Το λέω εγώ, δεν λέω τίποτα. Ο Νταλκάς με τον Άρη. Ο Κινέζος είπε ότι είσαι ομοφυλόφιλος. Χάρηκε που με είδε ο Κινέζος. Μετά από πολύ καιρό. Το είπε όμως. Και επειδή το ανέφερε ο Παναγιώτης, να πω το σκηνικό αυτό με τα λάδια. Πριν το πεις, επειδή θέλω να σου πω, είδες καθόλου τον Παπαντονίου φωτογραφίες πώς ήταν πιτσιρικάς 25-26 χρονών. Πρώην υπουργό. Ναι, φίλε Πεδαράση. Πρώην υπουργό τη. Καταρχά, συγγνώμη, τι μου λες. Το ο Παντονίου και τώρα είναι ναι. Πάρα πολύ, ναι. Πολύ ωραίο άντρα. Έχει μια φωτογραφία με πουκάμισο έτσι λευκό, ναι. Ψιλοστενό, μαλλί έτσι ψιλοανέμελο και μουσάτο. Ναι. Κούκλο ρε μιλάμε. Μαύρο παλικάρι μου, και τώρα, καλά, τώρα όχι, αλλά μέχρι και πριν 2 χρόνια ήταν κούκλο ναι. Άντρα ο Παντονίου. Ναι. Και έχω να σου στη γειτονιά μου μόνο. Γυναίκε που το θέλουν. Καλά, δεν ξέρω εγώ τι. Και νέα κορίτσια. Ωραίο άντρα. Πολύ ωραίο άντρα. Εννοείται. Λοιπόν. Βλέπω το 94, αν θυμάμαι καλά, 94-95 σεζόν, βλέπουμε στον Αντένα μαζί με τον Κινέζο το Liverpool United. Πόσο χρόνο είναι ο Κινέζος, δε φίλε. Είναι, μεγάλος. Μεγάλος είναι. Μεγάλος Κινέζος. Είναι σαν και εσένα. ο Ρέστις Τσάνγκ. Το 94 να βλέπεις εσύ και να είσαι σαν και εμένα, δύσκολο. Είναι εγώ το 94 ήμουν 17 χρονών. Μπορεί και λίγο μεγαλύτερος. Το 94 εγώ ήμουν 17 χρονών. Αυτός ήταν 25. Τέλος πάντων. Άρα δεν είναι σαν Σωτήρι, και εμένα, είναι σαν και εσένα. Σαν και εσένα. Σωτήρι, στο έχω πει. Όχι, σαν και εσένα δεν είναι. Δεν δείχνω εσένα, δείχνω παραπίσω. Ούτε σαν και αυτόν είναι. Είσαι πολύ μεγαλύτερος. Σοτ για πολύ εριστικό άτομο. Με Άρη και Λίβερπουλ, δηλαδή είναι πιο εριστικός, δεν γίνεσαι πραγματικά. Βέβαια. Τζάμπα μάγκα. Τα λέει σε σένα, κότα. Βλέπουμε το Λίβερπουλ, αυτά αδερφή, κότα όλα, Σωτήρι, κάντε ένα σουμάκι, παλικάρι μου. Θα σε ενισχύσω και σένα και την οικογένειά σου, επειδή εμένα, σε αγαπώ. Εμένα. Επειδή ξέρω τι τραβάς, ξέρω το αγόρι μου τι τραβάς. Ανερό το κότα. Το γύρισα. Και το αδερφή της ανερείς. Αδερφή μας είχε το λέει. Ανερό το κότα, το ανερό το κότα. Δεν είσαι κότα, είσαι κοτάρα.
Ωραία. Και εσύ, και εσύ είσαι σκουλικάρα. Φυρί το πάει. Σκουλικάρα. Σκουλικάρα. Φυρί το πάει. Είσαι, ναι. Περίμενε, θα έρθει ο Κρίστοφερ. Τι παίρνει τηλέφωνο, τι μας απειλείς, ρε φίλε. Γιώργο, αντί να κλάρω ανέβα κατηγορία να γελάω. Αποσύρω την προστασία. Ναι. Μπορείτε, ναι. Μετά όμως την 28η. Μετά την παρέλαση. Έγινε. Α, εσύ και με μπράβους. Εγώ απέστα μας έτσι. Ωραία. Άρα κάνεις ένα ωραίο πακετάκι, Σωτήρη. Αδελφή, κότα και πουλάει μπραβιλίκι στον αέρα. Και μπραβιλίκι στον αέρα. Καταρχήν δεν σε είπα κότα, σε είπα κοτάρα. Κοτάρα, ό,τι μας είπες, τέλος πάντων. Κατά δεύτερον λόγο, αποσύρω την προστασία που έχω στο πρόσωπό σου. Δύο Αριανοί με έπιασαν προχθές και μου είπαν ότι θέλουν να σε τουλουμιάσουν. Τους είπα, όχι παιδιά, είναι η τρίτη ηλικία, είναι παππούς, σεβασμός. Δεν πρέπει να χτυπάμε τα γεροντάκια. Μην κάνετε σαν ματατζίδες του Τσίπρα. Αφήστε τον Κυριούλη. Αφήστε τον Κυριούλη. Δεν καταλαβαίνει, μερικές φορές έχει το ακαταλόγιστο. Γιατί ξενυχτάει το βράδυ για να βγάλει θέματα. Και γι' αυτό. Το σεξ που έκανα εγώ χθες το μεσημέρι, εσύ ούτε στον ύπνο. Χθες το μεσημέρι ήσουν εδώ μέχρι τις 2. Πότε το κάνεις? Πάρα πολύ ωραία περνάω. Χθες έφυγα από εδώ, αν θυμάμαι καλά, 1 και 5, 1 και 4. Όχι, 1 και 20. Μεσημέρι είναι και 2.30. Και έκανες σεξ το μεσημέρι. Μεσημέρι είναι και 3. Έκανες σεξ το μεσημέρι. Και πήγες να κάνεις σεξ, ρε ψεύτη, και μας είπες ότι θα πας στο γιατρό σου για το χάπι. Γι' αυτό Χρυσανθάκο μου, φεύγω, πάω στο γιατρό μου τώρα γρήγορα το χάπι μου να πάρω. Και πήγες και έκανες σεξ. Μα χάπι γι' αυτό το λόγο πήρε. Φαντάσου τώρα, Παναγιώτη, όταν μιλάμε, γι' αυτό σου σε θέλω μάρτυρα, όταν μιλάμε, τι καταλαβαίνει. Τι του είπα χθες, ξέρεις? Του λέω, μου είπε ο ορθοπαιδικός μου, ο Μανώλης ο Απακώστας, καλημέρα Μανώλη, ο νυν γιατρός του ΠΑΟΚ, έτσι, που τον άρπαξε ο ΠΑΟΚ φυσικά από τον Ηρακλή. ο ορθοπαιδικός του ΠΑΟΚ, αυτός που μπαίνει μέσα στις φάσεις του ΠΑΟΚ, όταν χτυπάνε όλοι, τον πρίγιος αυτός τον έσου, ο Μανώλης ο Απακώστας. Μου είπε ότι αυτά που παίρνεις, που σου δίνουν τα ενισχυτικά, θα τα παίρνεις από εκεί που τα έπαιρνες 3 μπουκάλια το χρόνο, θα παίρνεις τώρα 8 με 10 το χρόνο. Και άκου τι λέει ο Βλάκας. Φεύγω, λέει, τώρα του είπα εγώ ότι πάω στο γιατρό μου τώρα να πάρω το. Γιατί 8 με 10. Το θέμα αυτό είναι, ρε, είπα πραγματικά πόσο Βλάκας είναι. Αυτό είναι πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Είναι και αυτό μια ερώτηση. Ποιο είναι πιο Βλάκας από τους δύο? Μα σκέφτομαι για την υγεία σου, κατάλαβε. Αυτό είναι πιο Βλάκας. Από τρία μπουκάλια, ρε φίλε. Ρώτησα ποιο είναι πιο Βλάκας από τους δύο και είπε. Δεν πειράζει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Δηλαδή, εσένα το ζουμί αυτό είναι τώρα. Σταυροπόδι τον ακούω. Γιατί του άλλου τρίγωνα κάλαμε στη γειτονιά, ο Πάο πρωτάθλημα την πρωτοχρονιά. Κατάλαβε. Καλά, το είπα εγώ αυτό. Του αρέσει αυτή η Μαρία. Μ' αρέσει, ναι, ναι. Η Έλληνα Χρυστοπούλου, ναι. Σ' αρέσει. 43 ετών. Ωραία κοπέλα. Άρα έκανε το μεσημέρι σεξ. Ναι. Το βράδυ μελετούσε για να βγάλει θέματα. Είδα το απόγευμα λίγο ποδόσφαιρο τη Champions League. Ναι. Μετά πήγα κινηματογράφο. Παιδιά, μην το χάσετε. Το να το δει και ο Τσαλτίδη. Το απόγευμα από το Champions League, ναι. Τι ώρα είδε? Κυρία Κώστα. Το ώρα, παιχνίδι. Επειδή. Ναι. Τότε να μην χαιρεσεί. Το Μονακό. Η Μονακό πώ έλξε. Πού έπαιζε? Στο 1-1. Μπρι Μονακό. Δεν θυμάμαι. Τιερή Ανδρή, ε. Ναι. Προπονητή, ναι, Τιερή, ναι, Ανδρή. Ναι. Με το παλτού μέσα. Δεν μπορώ αυτόν τον κολοθεσμό. Και πήγε να δει ο Ιωάννη. Να το δει και ο Χρήστανθος, παιδιά, μην το χάσετε. Κύριε Κώστα, επειδή με πήρε τηλέφωνο χθες μετά την εκπομπή, ναι, εδώ στη γραμματεία, οπωσδήποτε πες τη Λέσχη να φέρει την ταινιάρα την καινούρια του Lars von Trier. Χαμός χθες. Παίζεται δεύτερη εβδομάδα και ήταν φουλ στον κόσμο. Το σπίτι που έκτισε ο Τζακ. Παιδιά, μην το χάσετε. Ο άνθρωπος είναι μέγας προβοκάτορας. Αλλά έχει σκηνές σοκαριστικές, έτσι. Von Trier είναι αυτό. Έχω να σου μεταφέρω. Ναι. Από Αριανούς που είναι. Εντάξει. Όχι. Okay. Θα σου πω και όνομα και κανονικά. Και διεύθυνση. Πες για διεύθυνση. Ξέρεις. Αρθώ, ωραία, το συνάντησα το Σάββατο, εδώ στο κέντρο, το Ζιζού. Λατρεμένο Ζιζού, ο οποίος μάλλον παρεξηγήθηκε μαζί μας. Γιατί? Όχι, δεν παρεξηγήθηκε μαζί μας. Μαζί σου. Παρεξηγήθηκε μαζί σου. Μου είπε να μεταφέρω στην εκπομπή, το ξέχασα εγώ τη Δευτέρα με τον Μπρίγιοβιτς. Αγαπημένο Ζιζού. Μου είπε να σου μεταφέρω την οργή του. Ναι. Την αγανάκτησή του για τον τρόπο που του συμπεριφέρεσαι. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί όταν βγαίνει στον αέρα τον κλείνει. Δεν τον κλείνουμε, φίλε. Τελευταία φορά σημειώνει ότι δεν σέβεσαι τους ακροατές. Κάτσε να μεταφέρω ότι το Ζιζού, και άμα θέλει μπορεί να βγει να τα πει και ο Ζιζού, να με βεβαιώσει. Okay. Ότι δεν σέβεσαι τους ακροατές, ότι είσαι κολλητός του κύριου Κώστα και όχι του κάθε τίμιο ακροατή. Ναι. Και ενώ στήριζε την εκπομπή ο Ζιζού, τώρα ακούει μόνο εμένα και τον Παναγιώτη. Ωραία, Ζιζού. Όταν μιλάει ο Μάριος, το κλείνει, το χαμηλώνει. Το χαμηλώνει. Τον ακούει, αλλά τον. Αν θυμάσαι τελευταία φορά και είμαι με το Χρύσανθο, το λέω. Το έκανε ο Χρύσανθος, είμαι με το Χρύσανθο όμως.
Γινόταν χαμός. Έκλεισε τσατισμένο τηλέφωνο, το θυμάμαι εγώ. Γιατί μιλούσαμε για την. Έχω λέει μια ταινία εδώ πέρα, ένταση. Που μιλούσαμε για Ντενίρο και Αλ Πατσίνο. Oh, άλλη φάση. Τότε ήταν. Τελευταία φορά. Ο Χρήσανθος και πολύ καλά έκανε. Ακριβώς δεν θυμάμαι το λόγο. Ναι. Τον έκλεισε γιατί περιμένανε άλλοι τρεις. Και ο Ζιζού ήταν κάτι εντελώς τελείως εκτός θέματος. Γιατί είχε δημιουργηθεί ένταση με ένα θέμα συγκεκριμένο και έμεναν περίπου 4 λεπτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Ζιζού τον το λατρεύω. Σήμερα δεν σ' αρέσει η Φέη. Σου λέω, από τη μέση σε κάτω. Σήμερα. Όχι. Το έκανε το Μαλίσιο αυτά. Έχει τη φάτσα αυτή. Χριστοπούλου, πώς την είπατε η Έλενα, είναι σαν μια μέτρια εξαδέλφη της Βίκης Καγιάρε, φίλε. Εντάξει, 43 χρονών. 43, Έχουμε μηνύματα. Κάτι για τα γόνατα εκεί πέρα, Μάρη, διάβασε το μήνυμα. Ναι, έχουμε μηνύματα. Πρώτον, του λατρεμένου μου Παοκτσί 164, καλημέρα. Του λατρεμένου. Γιατί τα λες βρε σήμερα, βρε Ντουμ, πες τα 5 με 7. Καλό, καλό. Πες τα 5 με 7, λέει. Στο έχω ξαναπεί ότι ακούω τους Παπαδόπουλου ασλαμά. Ούτε τα άρθρα σου διαβάζω, λέει απαξιωτικά ο 164 ο παδός του ΠΑΟ. Χθες τον έβρισες, φίλε. Λέω λοιπόν στον 164 το εξής. Υπάρχουν κατά καιρούς. Υπάρχουν κάτι. Περιμένεις κάτι να πει. Κάτι θεάρε. Ο 164 σχέση με εμένα ξέρεις τι είναι. Είμαστε εμείς οι τρεις στην παραλία. Στην ουσία εσένα ακούει. Μα μόνο. Και μόνο με διαβάζει. Άκου να σου πω. Μπορεί να μπαίνει στο SDN. Εγώ λέω ότι Κόλκα δεν διαβάζει. Το ίδιο ακριβώς λέω εγώ. Πρόσεξε τώρα. Και γράφει με ένα ψευδόνυμο άλλο από κάτω και με βρίζει. Λοιπόν. Είμαστε παραλία οι τρεις μας. Οι τρεις μας. Εγώ εσύ. Λεωφόρο Νίκης. Εννοείς εδώ στην πόλη. Όχι, για μπάνιο. Για μπάνιο. Εγώ πάω για ποτάρες. Έχουμε βγάλει τις κοιλιές μας. Πάει ο Παπαδόπουλος να μας φέρει ποτάρες. Όχι, όχι. Καθόμαστε πιο μόνο. Γυαλιά ηλίου εγώ και τα λοιπά. Εσύ τέτοιο το ένα το άλλο. Έτσι. Με τις κοιλίτσες μας και τα λοιπά. Αλλά είμαστε πρώτο. Τώρα τη δικιά σου κοιλίτσα. Αλλά είμαστε πρώτο. Κιλάρα, ό,τι θες πες. Είμαστε πρώτοι όμως. Ο Σωτήρης σε κοιτάει με ένα βλέμμα, φίλε. Είμαστε πρώτο τραπέζι πίστα γιατί έχεις τσαλτίδι μαζί σου. Φυσικά. Πρώτο. Αυτό τον ενοχλούν τα παιδάκια που είναι σε 2 χιλιόμετρα κάτω. Τα παιδάκια τα έχουμε αφήσει στο βαθύλακο. Ναι, όχι, όχι, τα παιδιά τα ξένα, ρε παιδί. Είμαστε σε beach bar. Ενώ είναι ευαίσθητο στο κολυμπητήριο στο beach bar που αν πάει μόνο του. Ναι, στο bar είναι ευαίσθητο. Στο Ιβάν, στο πρώτο ποδάρι. Αν πάει μόνο στο beach bar, αυτό δεν τον βάζουν μέσα. Με μένα πάει πρώτο τραπέζι. Ανοίγει. Θυμάσαι που σε πρώτο τραπέζι. Πού πήγε, Ρεντίνο. Λοιπόν. Παρατρία είναι, φίλε, συγγνώμη. Να μιλήσει, μπράβο σου. Άσε με να μιλήσω. Είμαστε λοιπόν. Εκεί. Περνάει από μπροστά. Μια νάρα, μπούμπς, στριγκάρα, αυτό και τα λοιπά, φυσιολογικά μπούμπς, όχι τα λοιπά. Τέλος πάντων, 45 χρονών, είναι και μίλφ δηλαδή, για να αρέσει και στο... Είναι αυτό που θέλουμε. Περνάει από μπροστά και εγώ και ο Μάριος μας πέφτουν τα σαγόνια κάτω και τα λοιπά. Λέει ο Μάριος, πάω τους μιλήσω. Όχι, Μάρι, μη πας. Όχι, θα πάω. Πάει ο Μάριος σιγά σιγά, τσούκου 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 τσούκου, δεν ανταποκρίνεται. Γυρίζει πίσω ο Μάριος, κάθεται δίπλα μου και λέει, άντε μωρέ, τέτοιες εγώ, έχω 10, τι να την κάνω, τι θέλω ρε. Αυτή μου ζήτησε το τηλέφωνό μου και δεν της το έδωσα. Αυτό κάνει ο 164. Είναι ο τύπος, ο Σωτήρη, λίγο άσχετο είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται μαζί μου και λέει, δεν σε ακούω, δεν σε διαβάζω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα αυτός είναι η 45χρονη μιλφάρα. Τι? Ή εγώ. Εγώ και εσύ. Είμαστε μιλφάρα. Ο πόθος είμαστε. Ο πόθος. Άρα εσύ είσαι η ενασχόλησή του. Όχι, μιλφάρα δεν είμαι. Η ενασχόληση. Ο Μάριος σίγουρα δεν είναι μιλφάρα. Είναι G μιλφάρα. Grand. Ναι. Grandmother. Μιλγκάρα είσαι. Ναι. Μιλγκάρα, κατάλαβε. Ωραία. Είναι ο πόθος του. Ωραία. Όλη η μέρα ασχολείται με εμάς. Και καθημερινά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Διότι έχω κάνει μια συμφωνία με το Λίμπερο. Ναι. Παίρνω ποσοστά από τα μηνύματα των Παοξίδων. Καλό. Τον Παοξίδων, όχι τον Αριανό. Καλά, σου πάτε και εγώ το κάνω. Εσύ παίρνει του Αριανού. Τη Δευτέρα στείλανε 30, κράζανε με ένα Παοξίδη. 49 είχαμε τη Δευτέρα. Λογικό, δεν πάρουν στο Αριανό. 49 κρακτικά μηνύματα. Στον Παναγιώτη, το Παοξίδη, δεν ξεπακούεται αυτό. 49 κρακτικά μηνύματα. Ωραία. Και ευχαριστούμε παρεμπιπτόντω να το πούμε αυτό. Ευχαριστούμε γιατί είμαστε η πρώτη εκπομπή σε μηνύματα και του ευχαριστούμε με πάρα πολύ. Μεγάλη διαφορά τη δεύτερη. Ναι. Λοιπόν, για να πάμε σε break, μόνο ένα ακόμη μηνύματα για να μαζευτούν πολλά μετά. Καλημέρα σα. Μάριε, προβλήματα δεν έχει όταν έρχεται καμιά μπάντα και κάθεσαι με τι ώρε όρθιο και σπά τα γόνατά σου. Μάριε, πλάκα κάνω. Μακάρι να σε αξιώσει η Παναγία να πα. Τι καλό που είναι. 503 έχει τεράστιο δίκιο. Το μήνυμά σου. Να σε καλά. Έχει δίκιο. Αν μπορέσω, ειλικρινά, αν με αξιώσει ο Θεό, θα πάω να προσκυνήσω την τίμια ζώνη. Θα πάω, μακάρι. Αν έχει να πάει σε καμιά. Και παρέλαση. Το ξέρω πολύ καλά ότι στην Δυτική Θεσσαλονίκη είμαι ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, δύο εισιτήρια. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί με το, αυτό που είπες στο quiz. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Δευτέρα απόγευμα. Δύο διπλές για τη Λαϊβάρα των Χατρίκ το Σάββατο στο Πολυχώρο Wii. Και
Τρεις διπλές προσκλησούμενες. Κυριακή βράδυ, Βασιλικό Θέατρο, περιμένοντας τον κοντό του αριστούχου του Σάμιουελ Μπέκετ με τη σφραγή του Καλλικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Live ή Θέατρο και τα τρία. Αποστολή στο 54-526. 1-1 η Μπριζ, όπως είπες με τη Μονακό. 4-0 η Ντόρτμουντ την Ατλέτικο Μαδρίτης. 2-2 η Αϊτχόφεν με την Τότεναμ. 2-0 η Μπαρσελόνα την Ίντερ. 4-0 η μεγάλη Λιβερπουλάρα. Η Λίβερπουλ, η οποία είχε χάσει από τον Ερυθρό Αστέρα το 1973 και η επόμενη ήταν ευρωπαϊκή, ήταν η τελευταία δηλαδή ομάδα που είχε κερδίσει μέσα στο Άμφιλ. Η επόμενη ήταν Μάρι με την Τζένοα, 20 χρόνια μετά, το 92, 19 χρόνια μετά. Παρί, 1-2. Παρί, Νάπολη 2-2 με γκολ του Ντι Μαρία στο 94. Α, έβαλε ο Άνσελ. Γαλατά Σαράι Σάλκε 0-0 και Λοκομοτίβ Μόσκοου Πόρτο 1-3. Ωραία. Ακούσαμε και τα Champions League τα αποτελέσματα για τους όσους τα γνωρίζατε. Περιμένουμε και σχόλια για τη διεθνή βραδιά του Champions League και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σας. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 23 10 287 και 38. Τι είπαμε, κάτι κακό. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Σωτήρη, ότι... θέλω να διαβάζει μετά για το Χίσκοκ αυτό που σου είπα. Διάβαστα. Είναι δηλαδή καθαρά για εσένα, το λέω δεν. Ο οποίος ήταν η ειδονοβλεψία. Ο Χίσκοκ λένε ότι με τη γυναίκα του έκανε έρωτα μία φορά. Μία φορά. Ναι. Ήταν ειδονοβλεψία. Λάτρευε το να βλέπει ο άνθρωπο. Εντάξει. Εντάξει. Να είναι καλά, καμιά φορά να μπορέσουμε να το βγάλουμε στον αέρα. Ναι. Να μα τα πει ο ίδιο. Και εγώ λέω, θα πει κάτι, ρε φίλε, σημαντικά παγκόσμιο. Άκουγα, θα σκαλάξει τι λέει, παιδιά. Ποια μέρα πέθανε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. 30 Απριλίου του 1980. Πάω Κάρι 1-1. Πάω Κάρι 2-0 στο κύπελο. Μάλιστα. Ναι, ρε τον Άλφρεντ. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Σωτήρη Δασκαλάκη να μας λέει διάφορες πληροφορίες, αυτές τις άχρηστες πληροφορίες που όμως εγώ λατρεύω γιατί πολύ απλά ομορφαίνουν τη ζωή. Έτσι, μπράβο. Είναι η Τρόικα, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287-888. Τρέχουν οι διαγωνισμοί, επειδή περιμένει ήδη ένας φίλος, δώστε λίγη προσοχή. 2 εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στην Καλαθόσφαιρα, Δευτέρα απόγευμα, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, μέσα στο Νικ Γκάλις Χολ. 2 διπλές για τη Λαϊβάρα Παύλα Πάρτι, τον Χατρίκ, στον Πολυχώρο Wii, Σάββατο βράδυ. Το ότι θα γίνει sold out δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσω. Και 3 διπλές Κυριακή βράδυ, 8 η ώρα, Βασιλικό Θέατρο, περιμένοντας τον κοντό το αριστούργημα, διαχρονικό έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, οπωσδήποτε δίπλα θέατρο ή Άρης ή Live και τα τρία. Αποστολή στο 54526. Οι ακροατές στις γραμμές να λένε το όνομά τους και την ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Είσαι Βαρύς και Ασήκωτος. Όνομα και ομάδα, παρακαλώ. Βαρύς και Ασήκωτος δεν είμαι. Απλά είμαι λίγο άρρωστο να πούμε, γι' αυτό όχι ότι είμαι. Ναι, ωραία. Το όνομά σου, αν θες, και ομάδα υποστηρίζει. Γερμανικά μιλάς. Γερμανικά μιλάς. Όχι. Άμα μιλούσε γερμανικά, ο Κώστας είναι ανεκτήσατε. Κώστας, θα σε έστενα στην Dialog να πας να πάρεις μια μισθουλάρα εκεί πέρα, γιατί είναι τεράστιος ο μισθός, με πολύ ωραίο ωράριο, εργασιακό περιβάλλον πάρα πολύ ωραίο. Πάντως αν μάθεις γερμανικά, 23-12-209-209, πες μου που ο Χρήστανος από το Λίμπερο να με προσλάβετε. Πάμε Κώστα, πάμε. Κώστα, συμφωνείς με τον φίλο τον Παοξή, τον Κινέζο, ο οποίος είπε ότι ο Άρης πάει να κλείσει 6 με 7 ή 4, θα σταματήσουν οι πληρωμές. Και... Δεν μου λες, Μάρη, Κινέζος και ποδόσφαιρο, πού σε βάζει. Όχι, είναι παρατσούκλι το Κινέζος. Είναι παρατσούκλι εσύ, το Κινέζος. Α, παρατσούκλι, ναι. Ναι. Εντάξει, γιατί και εγώ να σου έλεγα φίλε ότι έχω ένα φίλο Κογκολέζο που μου είπε το Λουσαμένο για την Ηρακλής να πούμε επειδή έχει οικονομικά προβλήματα. Τώρα θα λέγανε φέρτε και καλά. Όχι, καμία σχέση. Ο Μάριος δεν βλέπει ότι ο Ηρακλής σήμερα κάνει συμβιβασμό με τους πρώην για να πάρει άδεια. Και αν δεν την κάνει μέχρι τις 3 η ώρα δεν παίρνει άδεια. Αλλά λέει ότι ο Άρης θα αναπλήρωτη μετά από 6 μήνες. Ο Ηρακλής 3 η ώρα στο Σάββατο στο Καφτατζόλου ξεκινάει την πορεία του. Για να παίξει 3 η ώρα, Μάριε. Όπως γράφουν οι έγκυρες εδώ εφημερίδες. Πρέπει να κάνει συμβιβασμό με το Στράντζαλι. Θα τα είδα. Θα τα είδα. Αν ήταν μυροφορίδης ο Βαρύς και ο Ασήκωτος, ξέρω εγώ, να βγαίνει σε ραδιόφωνο της πόλης και να κλαίγεται. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα, Μάριε. Δύσκολα. Δεν κλάφτηκε ακριβώς ο Μυροφορίδης. Είπε θα πάρω και την ομάδα να φύγω. Ας το κάνει. Ας το κάνει. Απείλησε ότι δεν θα κατεβάσει την ομάδα. Ας το κάνει. Δεν είναι ακριβώς κλάψιμο αυτό. Ενώ πέρσι ήταν πλερωμενίδης όλα. Φίλε, τώρα δεν φταίει ο Τόμ.
Έχει δώσει ο άνθρωπος 600 και έχει δώσει ο άνθρωπος. Απλά τι γίνεται. Και ο Καρυπίδης έχει δώσει 6 εκατομμύρια, αλλά λες ότι είναι απλήρωτη. Μυρίστηκαν όλοι αίμα και πάνε να σημίξουν. Ήρθαν όλοι ξεχασμένοι. Μύρισε ο Τζέρι, τον έφεγε τον τόπο. Ο άλλος του χρωστούσε ο Παπαθανασάκης από κουραμπιέδες 120 ευρώ, ήρθαν να πάρουν 120 ευρώ. Λογικό. Δεν τα λέγατε όμως πέρσι και πρόπερσι. Δεν τα γράφατε, δεν τα λέγατε, δεν τα γράφατε. Να απευθυνθείς στον ρεπόρτερ του Ηρακλείου. Όχι, ο ρεπόρτερ τα έλεγε, εσύ δεν τα έλεγες. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ. Ναι. Άρα, περίμενε. Δεν είσαι ρεπόρτερ. Άρα δεν θα λες για τους άλλους, αφού δεν είσαι ρεπόρτερ. Μα δεν είπα ρεπόρτερ, δεν έκανα ρεπορτάζ. Ωραία, δεν ξέρεις. Μετέφερα τη. Είσαι άσχετος. Του γλυκίτα του Κινέζου. Είσαι άσχετος. Γλυκίτα του Κινέζου. Γλυκίτα του Κινέζου δεν γίνεται. Είναι ο Κινέζο που θα πάει ο Καρυπίδης στην Κίνα. Έτσι, γιατί είναι στην Κίνα ο Καρυπίδης, με ίαμα. Με ίαμα. Ωραία. Κώστα, περιμένουν άλλοι τρεις, παλικάρι μου. Περιμένουν άλλοι τρεις. Να σε καλά. Να σε καλά, φιλιά στην Καλκιδική. Είδες τι πάει, τι προϊόν πάει. Ίαμα. Ίαμα, ναι. Φιλέ. Νερό, φιλέ. Ίαμα. Πολύ το χρήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άκη, τον Ιταλό, τον Αριανό. Έτσι, δες τη φωτογραφία, έστειλε. Ναι, πάμε στη γραμμή. Από τον αυγό. Ναι. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Παιδιά, λίγο πιο δυνατά. Ζωντανέψτε λίγο πιο δυνατά. Ναι, ναι, σ' ακούμε. Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Κάνει σήμερα συντήρηση, έμαθα ο Ρουμάνος. Δεν θα βάλει Πρίγκοβιτς και αυτά, έτσι άκουσα. Συγγνώμη φίλε, είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ, τι είσαι. Του ΠΑΟΚ, για να λέω για τον ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι ρε φίλε. Όχι, μπορεί να... Τι σχέση μπορεί να είσαι Ηρακλειδέας, Αριανός ρε φίλε. Ωραία, το όνομά σου, ένα όνομα αν θέλεις. ΠΑΟΚ, Λάζαρος λέγουμε. Πάμε ρε Λάζαρε, ναι. Ναι, άκουσα, δεν θα βάλει Πρίγκοβιτς, αυτά υπολογίζει τόσο πολύ το μάτσο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, και βίντε δεν. Να πω την αλήθεια, εγώ ρεπορτάζ δεν είδα. Δηλαδή δεν βάζει ποιους, Πρίγκοβιτς και ποιους άλλους. Όχι, Πρίγκοβιτς θα παίξει. Άκουσα κάτι ότι είναι, δεν θα ξεκουράσει και τον Μπίσεσβαρ, θα τους ξεκουράσει για τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το βλέπει το μάτς σαν Δευτεράντσα. Μα τους Βαρέλα, Κρέσπο θα παίξουν. Αυτοί θα παίξουν. Κάποιες αλλαγές θα έχει λογικά. Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Τόσκα, Κάνιας, Βέρμπλουμ, Λιμιός, Πέλκας, Ελκαντουρί και Πρίγκοβιτς. Όλοι παίζουν, μία αλλαγή κάνει. Ναι, φίλε, εντάξει. Ο Μπίσεσβαρ μπορεί να παίξει, ο Μπίσεσβαρ τρία μάτς την εβδομάδα, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ακούσα χθες κάτι τέτοια, αλλά τελικά τους βάζει. Ναι, όχι. Καλά θα κάνει. Να προσέξει τι ακούς. Στον δρόμο για τον Πακού, για να σηκώσουμε την Ευρωπαϊκή Κούπα. Δεν μου λες με χι απόψε, κινδυνεύεις. Ναι. Πρέπει μετά να μην χάσει από τη Βίτη εκεί. Αλλά άμα τον νικήσει, καθαρίζει. Καλά, άμα πάρει τον Άσο, ρε φίλε, εννοείται. Δεν καθαρίζει. Ναι, καθαρίζει, αλλά με δεν καθαρίζει. Αφού παίζει μέσα στην Ουγγαρία, ρε φίλε. Εντάξει, όχι μαθηματικά. Όχι ότι είναι τίποτα φοβερή αυτή. Ναι, όχι μαθηματικά. Κοίταξε, η Βίτη είδα και τα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, για πες μας. Τελευταία 25 λεπτά εκεί. Βέβαια είχε το αυγό στο πισινό. Ναι, και έπαιζε με 10 παίκτες. Και στην Αθήνα. Άλλο το διπλό μάτς. Άλλο το διπλό μάτς, Μαρία. Ναι, αλλά είναι άλλο το διπλό μάτς. Αυτό. Απλά δεν μπορώ από τη Βίτη για γέλια, ας πούμε. Αυτό που είδαμε την ΑΕΚ. Πολύ θα πρέπει να το σηκώσει η Γιουβέντους φέτος. Ποιο να πάρει η Γιουβέντους. Ποιο. Το Champions League. Ποιο. Α, δεν μας ενδιαφέρει. Έγινε ρε Λάζαρε. Αλλά αποκλειστεί, θα βρει τον δρόμο και τώρα την πάω κάρα. Μην πίνετε το πρωί. Μην πίνετε το πρωί, παιδιά. Επόμενες γραμμές, καλημέρα. Γιατί να μην πίνουμε το πρωί. Φίλε, λίγο πιο. Τώρα τον ακούω. Μπράβο. Σωτήρι, πάμε. Ναι, φίλε, όνομα και ομάδα, τι υποστηρίζει. Ναι, τώρα τι έκανε. Άντε πάλι. Τι έκανε. Πάντω, ο γνωστός. Άμα γινόταν αυτά τα πράγματα στον Άρη, γίνεται σήμερα στην ομάδα σου και έβγαινε ο μυροφορίτη να κλαίει. Θα ούριαζε. Θα χρήσει αυτό χίλια κομμάτια, ρε φίλε. Ναι. Εσένα τον κύριο, τον Μουλοχτό, λέω. Τον κυριούλη, τον μεγάλο. Εσένα λέει. Θα τον είχε κάνει χίλια κομμάτια για τον φυσικά, ρε φίλε. Πάντω, αν σε ακούει τώρα μυροφορίδη που λες ότι βγήκε και κλάφτηκε. Τώρα καλά. Και κλεγόταν. Δεν ακούγα. Δεν ακούγα. Αν μπορούσαν να του χρωστάνε τα λεφτά του να πάνε να τα ζητήσει. Ναι. Αν το πεις αυτός ακούς τώρα που λέει στο Μυροφορίδη ότι κλάφτηκε, ναι, και μετά σε βρει μπροστά του ο Μυροφορίδης, πιστεύω θα κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 χιλιόμετρα. Ας πάει στον Kingston τώρα να το δει και στην Τούμπα είναι. Σιγά δακρύσαμε. Δακρύσαμε. Τι θα κάνω. Πέρσι βέβαια δεν τα έλεγε αυτά για τον Μυροφορίδη. Φέτος έγινε μάγκας. Ό του θαύματος, η πιο γρήγορη επιστροφή, το πιο γρήγορο comeback. Ο Σωτήρης Καλάκης και η Μαριλής κάναν το θαύμα τους και ο Σωτήρης τώρα πάει να ολοκληρώσει το θαύμα. Εδώ είμαστε κανονικά σε ετοιμότητα στο μετερίζι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Τρόικα, Μετσαλτίδη, Ασλαμή, Παπαδόπουλα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για ακόμη 6 λεπτά. Μία γραμμή ήδη περιμένει, καλημέρα, όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις, φίλε. Τα μηνύματα σε λίγο. Γιατί λες υποστηρίξεις.
Καλημέρα, παλικάρια. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Λίγο πιο δυνατά. Καλημέρα. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Έλα ρε τα χαμάτα, απομενεμένη ο παδέ του ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, ο προηγούμενος που έπαιζε το σήμα Αργιανός ήτανε. Έμαθα, όχι ΠΑΟΞής, έμαθα οργίαση στην Αθήνα. Χαμό, μην τα λες όλα. Ε. Λοιπόν, αληθεύει ότι τη Δευτέρα θα έχει το παιχνίδι μπάσκετ Άρης Ολυμπιακός. Άρης ναι. Ολυμπιακός Δευτέρα. Θες εισιτήριο να πας. Ρε, τι ώρα παίζουνε. Α, 7 ώρα. Είναι, 7 είναι. Τι ώρα το μπάσκετ. 5. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην αστυνομία. Γιατί? Ναι, το πήρα την Κυριακή και το βάλε πριν το πάω Παναθηναϊκός. Για να συναντηθούν. Τι τσακάλια. Ναι, ρε φίλε, όταν φεύγουν οι Αριανοί ναι. Θα πηγαίνουν οι Παοξίδες. 7 τελειώνει το μπάσκετ περίπου, ρε φίλε. Άρα πάλι τι ώρα πας, 9. 3 να το βάλουν. Τι ώρα όχι, ρε φίλε, ήταν Κυριακή, άστο Κυριακή. Α, άστο Κυριακή. Αυτό λέω. Το πήρε από την Κυριακή και το βάλε την ίδια μέρα. Γιατί έφυγε από την Κυριακή το παιχνίδι. Γιατί λέει έχει για την παρέλαση, λέει μέτρα τάξη. 5 ώρα το απόγευμα το μάτσο. Ναι. Έλα, έλα. Ωραία, μας κλείνει ραντεβού η αστυνομία στα πανεπιστήμια εκεί, Αλεξάνδρα. Μας κλείνει ραντεβού η αστυνομία. Αυτή είναι. Ναι. Αστυνομία αυτή είναι. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Mm. Πήγες να προσκυνείς την τίμια ζώνη της Παναγίας, να σε φωτίσει ο Κύριος και η Παναγιά που είναι εκεί στη γειτονιά σου ή όχι. Άμα ήταν ζώνη με καρφιά θα πήγαινα. Ωρε φίλε, καφρίλα είσαι, ρε φίλε. Αυτοί οι οπαδοί θέλουν πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Θες η Παναγιά να σε βοηθήσει να πάρεις πρωτάθλημα. Τα χαμάτα δεν έχει χαΐρι. Δεν τη χρειαζόμαστε. Δεν λες, το άλλο που είπες, ναι. Μυρίσανε οι άλλοι αίμα από το... τον Παπαδόπουλο. Ναι, τον Παπαδόπουλος βέβαια, ναι. Ήρθε με λεφτά. Για το αίμα από κουνούπι. Πόσο να πάρω, πόσο να φάω. Ο βασιλιάς του Μαρμάρου θεωρείται σε όλη τη Μασαχουσέτη. Ξύπνα. Πέρσι το ξεφώνησε. Έλεγε ποιος είναι. Μαρμάρι. Δεν έχει εταιρεία στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς του Μαρμάρου στη Μασαχουσέτη θεωρείται. Θα κλαίτε. Ο βασιλιάς του Μαρμάρου. Και αν θες να μάθεις, του είχαν κάνει πρόταση. Να αποπληρώσει σε 8 χρόνια. Του είχαν κάνει πρόταση να μπει εκεί που έχει τα γραφεία του στη Φιλαδέλφια και στους 76ers. Άντε ρε, άφησε ξύπνα. Άφησε τους 76ers για τον Ηρακλή, κατάλαβες αυτό έκανε. Ήσαθε. Έλα. Οι Αριανοί θα κάνουν παρέλαση. Οι Αριανοί. Ναι. Οι Αριανοί θα είναι φίλοι στο Άρη Σάικ. Όχι, την Κυριακή θα λένε N2. N2. Καλό! 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 Καλό, είσαι αλήτης! Είσαι αλήτης στα χαμάτα! Για το σκόρ του αγώνα. Το καταλάβανε τα μικρόφωνα, εκτός από σένα, ρε φίλε. Εσύ είσαι λίγο χαζούλης, κατάλαβες το. Πλάσμα ψυχό, κατάλαβες. Αν το έκανα εγώ, κάνεις πολύ καλά το βλάκα. Την Κυριακή αυτό θα το σκόρ. N2. Για το Αρισάκα. Όπως εκείνο με τον Μπάγκεβιτς, το Αβαβαόε. Το 0-1 με κόκκι, ποιο το είχε βάλει. Ο κόκκι, ποιο το βάλει. Εκείνη η μέρα παίζαμε πάω Παναθηναϊκός εμείς. Παναγιώτη, ναι. Από τα πιο γιορτινά παιχνίδια. Νωρίς ήταν εκείνη. Δεν έπεσε πάω Παναθηναϊκός. Όχι. Κυριακή βράδυ. Την ίδια μέρα έγινε Ολυμπιακός Λάρισα 0-1. Κυριακή βράδυ. Ολυμπιακός Λάρισα 0-1. Και δεν κατέβηκε η ΑΕΚ ποτέ σε εκείνο το παιχνίδι. Ενώ κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε 16-16. 16-16 νίκες είχε ο Ολυμπιακός και έχασε τη Λάρισα. Τι να κάνεις. Με τον κόλ του. Ναι, αλλά είμαστε τσιράκια του Ολυμπιακού εμείς. Γραμμές. Γραμμές, ναι. Παιδιά, μηνύματα σφωνάξαμε. Στέλνετε, θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ναι. Θα τα δούμε τώρα γρήγορα, σε λίγο. Γρήγορα, να μην κάθετε και βάφει τα νύχια της και τα. Χορηγούς, να και πούμε. Πες, ναι, κάνει, ναι, καλημέρα, πες, καλημέρα. Πες, κάνει, make-up και δεν δε φωνάζει να φτιάξουμε. Ναι. Μπράβο. Δύο γραμμές περιμένουν, πάμε παιδιά. Πάμε, φίλε. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Υποστηρίξεις. Ναι, καλημέρα. Εσύ είσαι πάλι που έπεσε. Άμα ξαναπέσει το ρεύμα. Δεν σε έκοψε. Το ρεύμα έπεσε. Ξύπναρε, χαμός έγινε. Χαθήκαμε για 1,5 έχουν λεπτό. Φύγει οι υπολογιστές από εδώ, έχουν κάνει reboot. Το κύριο Παπαδόπουλο θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Ρώταμε. Κύριε Παπαδόπουλο, πιστεύετε ότι η αποτυχία για το τρέμπλ θα σημάνει πόλη του Λουτσέσκου? Μπορεί. Τρίζει η καρέκλα του, αν δεν φέρει το τρόπαιο από τον Μπακού. Αν δεν κάνει ρεπετησιόν τον double φέτος και δεν φέρει τον τίτλο από τον Μπακού. Ρεπετησιόν. Ναι. Ρεπετησιόν τον double που δεν πήρανε. Αν δεν πάρει το Super Cup το... Ναι. Του χρόνου. Ναι, ναι. Άρα εγώ έχω 4 πρωταθλήματα. Δεν πάει, εσύ και 24. Έχω 4 και το 80. Εμείς ζητάμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν πάτε να προσκυνήσετε την Παναγιά, την τίμια τη ζώνη. Δεν πάμε, Ρασλάμα, δεν πάμε. Μπας και σας φωτίσει. Δεν πάμε. Μια χαρά φωτισμένη είμαστε. Ναι, γιατί ακούω πράγματα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Άσε τι λέμε εμείς. Και πού ακόμα. Ο άνθρωπος λέει ό,τι θέλει. Α, πάω έτσι, ναι, έτσι εγώ θέλω. Μα κάνε είστε χαρούμενοι. Πάνω στη χαρά του, ό,τι θέλει. Δεν πειράζει. Εγώ όλοι θέλω να είναι χαρούμενοι. Και τη χαρά τη λένε έπαρξε σε μάτρε. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει το 7-7 και πρέπει να κλαίμε για αυτό. Ναι, όχι, ναι. Βρένε χαρά που δεν παίζει καλά η ομάδα και το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Εγώ είπα να γίνει απονομή την ερχόμενη εβδομάδα. Που παίζετε με τη Σπαρτάκ Μόσχας και σε 15 λεπτά τους βάζετε μαντήλι στα μάτια και παίζετε. Φίλε, τώρα κλείνουμε γιατί περιμένει άλλος και είναι άδικο. Καλημέρα, γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
Χαίρετε. Καλημέρα, Αποστόλη, ο παδό του ΠΑΟΚ από το Birmingham, των Midlands τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει για την τιμία ζώνη, Μάριο. Ναι. Ξέρει, ρε φίλε, τι είναι η τιμία ζώνη. Η ζώνη που φορούσε η Παναγία. Ακριβώς. Δεν είναι μια ζώνη αφιερωμένη στην Παναγία, είναι η ίδια η ζώνη. Η ίδια η ζώνη. Νομίζω είναι το μοναδικό αντικείμενο που έχει σωθεί από την αμφίεση της Παναγίας. Την οποία η Παναγία, η οποία η Παναγία την έδωσε στον Απόστολο Θωμά κατά τη διάρκεια της μετάστασής της. Ναι. Την τρίτη ημέρα μετά την ταφή της Παναγίας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, Γαβριήλ και πλήθος αγγέλων παρέλαβαν την Παναγία να την πάνε στον ουρανό και συνάντησε τον Απόστολο Θωμά και του παρέδωσε τη ζώνη. Ο οποίος Απόστολος Θωμάς δεν ήταν παρόν στην ταφή της Παναγίας και έγινε κατ' οικονομίαν Θεού, όπως είχε γίνει να μην είναι ο Απόστολος Θωμάς στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού. Αυτά πέσε σε κανένα μπαρ στο Μπέρμπιχαμ εκεί πέρα που είναι πιωμένοι οι Άγγλοι, πάγκιδες και αυτά, για να γίνει ρημαδιό. Πάγκιδες. Τώρα. Ήσουν από τον Τόμας, ήσουν από είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Όποιος μπορεί να πάει. Εγώ σου λέω, εγώ θα το παλέψω να πάω. Αυτός που δεν πιστεύει, αυτός που δεν πιστεύει. Εννοείται. Ό,τι και να τον πεις, ό,τι και να τον πεις, δεν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε ποια εκκλησία. Περίμενε. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην κεντρική πλατεία του Ευόσμου. Μέχρι και Κυριακή 21 του μηνός. Πέρυσι ένα ταξάκι, τώρα το μεγάλο γέλιο θα γίνει όταν θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή. Πέρασα τα Σκόπια. Ναι. Τελειώσαμε με εκείνους. Που δεν θα περνούσε. Ναι, που δεν θα περνούσε από τα Σκόπια, που πλάκωσαν εκεί πέρα όλοι με τα λεφτά και τους αλλάξαν την άποψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να δούμε τώρα τους μάγκες στην Ελληνική Βουλή. Να δούμε, ρε παιδί μου, με όνομα και επώνυμο ποιος θα ψηφίσει ναι και ποιος όχι. Ναι, θα έχουν νομίζει αυτή τέτοιο τσίπα. Όχι, δεν έχουν καμία τσίπα, αλλά ψηφίσουν. Το ποτάμι θα το ψηφίσει και τελείωσε. Ακόμα, άκουσα να σου πω, Χρήστε Θεέ. Και ο άλλος θα παραμένει κυβέρνηση. Άκουσα να σε πω λίγο. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι είναι φανατικά ταγμένοι στο ναι, υπάρχουν αυτοί που είναι φανατικά ταγμένοι στο όχι και όλη η δουλειά θα γίνει με αυτούς που είναι στο ενδιάμεσο. Κατάλαβες, όπως έγινε και στα Σκόπια. Η δουλειά έχει γίνει ήδη, Αποστόλη. Έχει γίνει πολύ φοβάμαι πως έχεις δίκιο. Πολύ φοβάμαι πως έχεις δίκιο, τι να λέμε τώρα. Και από εκεί και πέρα, για τα αθλητικά, Χρήσανθε, πολύ καλή συμπεριφορά των οπαδών σας. Τίποτα άλλο. Να σε αυτά καλά. Και τα λέμε από αύριο. Ωραία. Ευλόγησον, λέει ο Ντάνκαν Φέργκισον, οπαδό της Everton. Να σε καλά, Κώστα, καλημέρα. Οπαδός του Άρη και της Everton. Τα μηνύματα σε λίγο, παιδιά. Θα πάμε σε break να ακούσουμε τους χορηγούς, να πω πρώτα τους διαγωνισμούς λιγάκι, γιατί είναι τελευταίο μισάωρο που μπαίνουμε και βλέπω ότι έχουμε πολύ καλή συμμετοχή πλέον και για τους τρεις διαγωνισμούς. Άρης Ολυμπιακός, δύο εισιτήρια. Δύο διπλές για τη Λαϊβάρα, τον hat-trick Σάββατο βράδυ μαζί με τους The Answer στο Πολυχώρο Wii και τρεις διπλές Κυριακή βράδυ Βασιλικό Θέατρο περιμένοντας τον Κοντό. Έτσι, FM και ονόματε επώνυμο, αποστολή στο 54526. Μαζί μας η βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών Rumen. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης βρίσκεται. Τηλεφωνάκι 23 10 7 19 229. Δεν χρειάζεται να πάτε εκεί. Παίρνετε τηλεφωνάκι ή μπαίνετε στο rumen.gr και θα βρείτε τα καλύτερα υλικά για το σπίτι σας, το χώρο σας. Τέλος πάντων, μπορεί να θέλετε να κάνετε κανένα μέρε μέτη. Ο μάστορας σας ξέρει. Κεραμικόλ κόλλα πλακιδίων. Panther Alpha 500 Super. Rumen Flex. Ελαστομερές υλικό για καλύτερη στεγάνωση, Μαρία. Και θερμομόνωση τώρα που αρχίζει το κρύο. Και η ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών Ecotherm. Στεγανωτικά θερμομονωτικά υλικά Rumen. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας είναι και η βασιλική ρετσίνα. Φυσικά η ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση που την συναντάς στο ταβερνάκι, στην παρέα, στο κυριακάτικο τραπέζι, στην πλατεία 713-981. Και dialog, αν μιλάς γερμανικά, αν μιλάς καλά γερμανικά, θα καλέσεις το 2312-209-209 και θα ζητήσεις δουλίτσα. Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ευέλικτα ωράρια, υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπείτε και dialog.gr. Προσφέρει δουλειά, εδώ δεν αγοράζεις κάτι. Θα καλέσεις, αν ξέρεις γερμανικά, να σου δώσει δουλίτσα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος κοντά μας, όχι μόνο για το αυτοκίνητό σου, αλλά και για το εξοχικό σου, το ξό με ωμέγα, γιατί είναι σίγουρα έξω από αστικό κέντρο, για να το ασφαλίσεις από χίλιους δυο κινδύνους σε πάρα πολύ καλές τιμές από ασφάλειες από 80 ευρώ. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. 2130-278-279 για ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Εδώ είμαστε, τα φτιάξαμε όλα. Ωραία, και μηνύματα. Τσάω, Σότ. Τσάω, παλικάρι μου. Έχουμε ιστορική στιγμή αλλαγή στους ηχολήπτες. Αναχωρεί ο Σωτήρης Δασκαλάκης Κατάκοπος
Και αναλαμβάνει τώρα στα αντέξια την κονσόλα του Λίμπρου της καρδιάς σου Φρεσκαδούρα Χρήστος Κιώσης με αμερικάνικο κούρεμα 50's σαν ήρωας του Τζακ Κέρουακ είναι. Λοιπόν, μένουν 17 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Αριανοί ξυπνάτε, αλλά μπορείτε και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Απλά γράφει Άρης. Γενικά οι φίλοι του μπάσκετ, έτσι. Μπορεί να σου απαντώ στη Σχάν. Στο του μπάσκετ δεν γίνεται. Οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορείτε να στείλετε και εσείς Παναγιώτη. Απλά γράφει Άρης. Άντε, άρχισες πάλι, άρχισες πάλι. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Δευτέρα, 5 η ώρα, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, στο Νικ Γκάλης Χολ. Μην με φέρεις αδύσκολη. Δύο διπλές για την Λαϊβάρα, Παύλα Πάρτι, τον Hat Tricks στο Πολυχώρο Γουί. Και τρεις διπλές για το περιμένοντας τον κοντό. Το αριστούργημα του Σάμιουελ Μπέκετ. FM κενό, αποστολή στο 54526, οπωσδήποτε όμως ονοματεπώνυμα. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα, οι γραμμές ανοιχτές. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξατε. Είναι φίλε, για τον αυτό. Α, 164, στείλε τη συνέχεια, sorry, σ' αδικούμε. Ο Φουβού λέει αν θα πει ο Κάρι κάτι. Το για διαβάζω, το διαβάζω του Φουβού. Πρώτα 164 για να κερδίσουμε χρόνο. Τουλάχιστον εγώ μία στις 10 τρώω. Εννοεί γκόμενες. Εσένα ούτε το αέρισμά τη δεν σου δίνει. Ακριβώς ό,τι κάνεις. Σύγκριση πάω Κάρι, άκου εκεί πόθος. Γελάνε και ή περιμένουμε με αγωνία τη συνέχεια. 164, αλλά τριμένουμε παοκτσί. Μην κοιτάς που ο Τσαλτίδης είναι παντρεμένος. Άμα βγει έξω, χτυπάει και κινείται επικινδύνος. Μια φορά φίλε, θα σε βγάλω έξω βόλτα. Απλά, μην κατουρηθείς πάνω σου από αυτές που θα φέρω μαζί. Γιατί να κατουρηθείς. Μην κατουρηθείς πάνω σου. Όταν φέρναμε, περίμενε. Όταν φέρναμε. Όχι με λεφτά, φυσικά και όχι με λεφτά. Αλλά όταν φέραμε πρόμο γκέλ Ιωάννα Τούνη που τη βλέπεις εσύ και να μην πω τι κάνεις. Με λεφτά. Πέρα. Θα φανεί το χειροκρότημα. Κατερίνα, φίλη μας, Σιώσβη. Κατερίνα, φίλη. Φιλάκια, Κατερίνα. Κάτι λέει όλος για όταν μένα, φέραμε εκεί ωραία. Πέρα την έβλεπες και πήγαινες και έβγαινες φωτογραφία μαζί της. Ναι. Σαλιάρι, σαλιάρι. Ναι. Λοιπόν, επειδή περιμένουν και γραμμές, ναι. Καλημέρα ρε παιδιά. Τι δίνεις ο Παπαδόπουλο και γελάει κάθε μέρα έτσι. Φοβερό. Άρη Γερά, διπλό στο ΟΑΚΑ. Ναι. Μπούντου, πού είσαι και μπαίνει για θέατρο. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη, σε λατρεύω. Προχθές με βγάλαν εκτός αυτού, ρε φίλε, τι γελάω. Και καλημέρα ρε παιδιά. Τι θα γίνει με τον Ιταλό που φέρνουν να παίξει τον ντέρμπι ΑΕΚ Άρης, τον Τζίλος, νομίζω είναι επίθετο Ιταλού από κεντρική Ιταλία. Τι, όχι, Έλληνας είναι ο Τζίλος, δεν θα φέρουν ξένο για τον ντέρμπι, δεν θα πει τίποτα ο Κάρι, μου αχ, 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 αχ. Τι γελάς βρε, εις βάρος σου είναι αυτό βρε, μπούφο. Μπούφο. Ο Άρης ζήτησε ξένο διαιτή και με την ΑΕΚ και δεν βάζουνε. Φουβούσε είναι μπούφο. Δεν πίεσε, μπούφο. Δεν πίεσε πολύ. Ο Άρης ζήτησε ξένο διαιτή και για ΑΕΚ και Ολυμπιακό και βάζουν Έλληνα μπούφο και μάλιστα αυτόν εδώ. Λαχανιασμένη, μπούφο. Λαχανιασμένη πάνω να πλησιάζουν στην τροπολογία. 026 Μιχαήλ δεν ήρθε ούτε επίθετο ούτε γιατί θες να μπεις. 026 φίλε Μιχαήλ. Επίσης 123 για τον Άρη Γιώργος το επίθετό σου. Άριτζερ Κυριούλιδες, Γιώργος, το επίθετο 123. Πάμε γραμμές καλημέρα. Μ' αρέσει που παίρνει αυτό το Κυριούλιδες, μπράβο. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Καλημέρα. Παρακαλώ Κυριούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σας. Σε λατρεύω κύριε Βασίλειο Παδέ του Ηρακλέους. Ευτυχώς βγαίνει ο κύριος Βασίλης και μιλάει για τον Ηρακλή. Γιατί αν περιμέναμε εδώ τον παραγωγό. Πολύ καλός είναι ο κύριος Βασίλης. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρήστο, τον ακούω με το ζόρι, δυνάμωσε λίγο ρε εσύ. Τον ακούω στο ένα είσαι. Χρόνια πολλά σε όλους. Ποιος ζορτάει σήμερα. Επίσης, για το τρίμηνο. Για την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, για τον Άγιο Δημήτριο και μεθαύριο και την επέτειο του. Να ρωτήσω κάτι. Και για τον Έστω. Η απελευθέρωση Θεσσαλονίκης που έγινε, που υπογράφηκε. Στο χωριό Γέφυρα. Στη Γέφυρα, δηλαδή στο διπλανό από το Βαθύλακο. Ή στα Τούρκικα του χωριού. Στο χωριό Γέφυρα. Εκεί δηλαδή που είμαι εγώ. Δήμος Χαλκιδόνος. Πείτε μου λοιπόν κάτι. Γιατί αύριο η Θεσσαλονίκη δεν δουλεύουν τα μαγαζιά και στη Γέφυρα δουλεύουν. Γιατί δεν ανήκει στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Μα στη γέφυρα έγινε. Αν δεν ανήκει στο νομό Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε. Στο νομό Θεσσαλονίκη ανήκει. Δεν ανήκει στο. Στο Δήμο δεν ανήκει. Όχι, ναι, δεν είναι αν ανήκει στο Δήμο. Ναι, αλλά προσέξτε λίγο. Στο σημείο λοιπόν που έγινε η απελευθέρωση. Δουλεύουν. Δεν γιορτάζεται. Και δουλεύουν. Και δίπλα. Κοιτάξτε. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Αύριο γιορτάζουν όσα μέρη. Έχουν καταρχά εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα. Πρώτον αυτό, γιατί ως πολιούχο. Είναι πολιούχο. Ναι. Ναι. Μπορεί να έχει και να μην είναι πολιούχο. Δεύτερο ρόλο για την απελευθέρωση γιορτάζει μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης. Μόνο η πόλη. Και το χωριό που να έγινε και είναι και το πολεμικό μουσείο εκεί πέρα δεν γιορτάζει. Θέλω να πάω στο μουσείο. Τη μίση είναι και πρέπει να γιορτάζει. Ξέρω, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι. Αυτό λέω. Μα το πολεμικό μουσείο και τις απελευθέρωση. Το σημείο είναι εκεί.
Που το έχω μάθει βέβαια κάτω, γιατί μένω εκεί πλέον. Ωραία, κύριε Βασίλη, πες για τον λόγο τώρα που πήρες. Μία λεπτομέρεια για τον αγαπητό μας Απόστολο στην Αγγλία. Ναι, ναι. Περίπου έτσι έγινε. Ναι. Με τη ζώνη της Παναγίας. Της πράξης των Αποστόλων. Ναι. Πράγματι, καταρχήν να εορτάζουμε, θα θυμίσετε, τη σύναξη των 12 Αποστόλων και όχι των 11, έτσι. Ναι. Άρα υπήρξε ο 12ος. Απλά ο Θωμάς, ως ήθιστε, εντός εισαγωγικών δικό μου αυτό, ναι, άργησε. Ναι. Και οι υπόλοιποι Απόστολοι την είχαν θάψει. Θωμάς ή Μάριος λεγότανε. Ασλαμάς λεγόταν αυτό. Ήθελα μήπως λεγόταν Ασλαμάς και όχι Θωμάς. Θωμάς. Γιατί στο άργησε. Θωμάς. Ως ήθιστε. Πήγε το μυαλό. Ως ήθιστε. Το λέμε. Σχεδόν κάθε το πρωί. Όταν λοιπόν έφτασε εκεί. Όταν έφτασε εκεί, επειδή δεν ήταν στην πρώτη παρουσία του Ιησού, επέμενε στα αδέρφια του, όχι είναι αδύνατον. Ναι. Δεν μπορεί, λέει, να τη θάψετε χωρίς να τη δω εγώ. Σωστό. Και ανοίξανε τον τάφο και μέσα στον τάφο, μιλάμε για λεπτά μετά δηλαδή όταν τη σκεπάσανε, ευρύκανε μόνο τη ζώνη της. Έτσι. Την οποία η ζώνη έπειτα μεταφέρθηκε στο Βυζάντιο και μας την επέστρεψε στο Άγιο Όρος η μητέρα του Μεχμέτη ή του Μωάμεθα Δευτέρα όπως θέλει, όταν έπεσε η πόλης. Για να μην μείνουν τα ιερά όλα αυτά προσκυνήματα στο Κωνσταντινούπολη και βανδαλιστούν. Μάλιστα. Έτσι. Και από το Άγιο Όρος βγαίνει κατά καιρούς. Όπως προχθές μέσα στην Αγία Σοφιά που είδαμε το εδίο του μοντέλου. Να μας κάψει ο Θεός. Λοιπόν, έρχεται, έχει έρθει και στον Άγιο Δημήτριο. Έχει έρθει σε πάρα πολλές εκκλησίες. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τώρα επειδή ωραία, κύριε Βασίλη. Δυτικά. Ωραία κύριε Βασίλη. Ωραία. Και σε αυτό απίστευτες γνώσεις. Δεν σχολιάζω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Παπαδόπουλα. Και φταίδες με σάλτσα πιπεριάς και πατάτες τηγανιτές. Ναι, καλημέρα στον ακροατή. Μάριο Γιώργος, μήπως θέλει να πει για κάτι, ναι, ο 123. Επόμενος, ναι, ναι, παρακαλώ. Γιώργο, μπαίνεις, σου είπα 123 Γιώργος, περιμένουμε 123, επίθετο για τον Άρη και 026 Μιχαήλ. Δεν βγαίνει ούτε επίθετο ούτε γιατί θες να το πεις. Το ακούσανε, γιατί το ξαναλέτε. Έχει την πόλη πως το ακούσανε ξανά. Ο Σακόφ κάνει δηλώσεις κάτω. Στο Sky. Καλημέρα. Κλείσε το ραδιόφωνο σου, φίλε. Έκλεισα το ραδιόφωνο. Μπράβο. Ναι. Πάμε, φίλε. Καλημέρα, όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Καλημέρα. Υποστηρίξεις. Αντώνης Ταρίφας. Αντώνης Ταρίφας, ο παδός του Άρεος. Πάμε, Αντώνη. Αφού το λέει Ταρίφας. 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 Χρυσανθέ. Ναι. Χρυσανθέ. Σε παρακαλώ, κάνε μία ερώτηση στο διπλανό στον Κυριούλη. Ναι. Σε ένα λιμάρι. Στο περιβόητο εκείνο Ξάνθη Ηρακλής 1-2, ναι, η Ξάνθη και κατέβει. Ρώτα τον Ζήση τον Βρίζα. Που έπαιζε. Ρώτα τον Ζήση τον Βρίζα και τον Ηλία τον Μπουρσανίδη. Για το μάτς εκεί δεν λες. Άσε. Ρώτησα τον Σάκη τον Μπρίτα, δεν χρειάζεται. Για ποιο μάτς. Επειδή εσύ λες ότι ξέρεις ότι στο ΑΕΚ. Για το 1-2 εκεί στην Ξάνθη δεν λες. Το ηλιόλου, στο τέλη Μαΐου, μες στον ήλιο, ναι. Ναι, ναι, εκείνο, το ολοκάθαρο και το... Έχει κατέβει τελικά. Το καθαρό, το αγνό Παρθένο Μαλή που είχε βγει. Ρώτα το Ζήση τον Βρίζα και τον Ηλία τον Προυσανίδη. Ρώτα, σου λέω το Σάκη τον Πρίτα. Ρώτα, σου λέω το Σάκη τον Πρίτα. Εδώ, στο Μαντώνιο Σάκης ο Πρίτας κάθε βράδυ πάνε ρώτα τον. Αυτό σου λέω. Μου είπε δηλαδή, κάτσε! Συγγνώμη, ρε Αντώνη, να σου πω κάτι. Πρόσεξε. Τέτοια μάτς στην Ελλάδα. Ο Πρίτας αυτό μπορώ να σου λέω κάθε σεζόν το λιγότερο 5. Άρα, γιατί λες μόνο για τον Άρη. Εντάξει. Και τι πήγε το ΑΕΚ, και δεν είπες μια φορά δεν έχει πει. Μια φορά για τον Ηρακλή δεν έχει πει καλά. Περίμενε. Όπα! 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 Εκεί ο Άρης. Δεν είναι τελευταία αγωνιστική. Είναι 3-4 πριν το τέλος. Ποια πρώτη τελευταία Παναγιώτη. Το Ξάνθη Ηρακλή. Όχι, το Ξάνθη Ηρακλή, αγόρι μου. Το ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης. Με προπονητή τον Ντούσαν είχαμε σήμερα πολύ πάτος. Ναι. Τέσσερις αγωνιστικές. Πρώτα-τελευταία αγωνιστική είναι. Δεν είναι πρώτα-τελευταία. Λάθος κάνεις. Και ό,τι και να είναι, τι σημασία έχει. Είχε ακόμη 4-5 αγωνιστικές. Και τι σημασία έχει. Πολλά παιδιά. Το ίδιο είναι, ρε φίλε. Με τελευταία ο άλλος να, να μην πηγαίνει για τίποτα και να κάνει χαβαλέ με στη Λιακάδα. Πλάκα κάνεις τώρα, δεν το ίδιο. Οι άλλοι δεν πήγαιναν για τίποτα. Λιακάδα κάνανε. Λιακάδα κάνανε. Η ΑΕΚ ήταν βράδυ, και ακριβώς και την επόμενη μέρα μου βγήκαν ακροατές στο ραδιόφωνο που ήμασταν τότε και μας το παρουσιάσανε σαν να ήταν η πιο παλικαρίσια νίκη και διπλό. Ήταν. Φαγκαράδα κάνα, φαγκαράδα. Ωραία. Έγινε, Αντώνη, φαντάσου. Έχει δουλειά, Φαντάσου τι δουλειά έχει. Παναγιώτη, μη κάνεις το λάθος να βγεις. Φίλε, μιλάμε όπου και να πας, μποτιλιάρισμα, φίλε. Βγήκανε όλοι με τα αυτοκίνητα. Όλοι. Όλοι. Ωραία. Έγινε, Αντώνη, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Περιμένει επόμενος φίλος. Ναι, παλικάρι μου, ναι, ψυχή μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μάριε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και σε εσάς. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Ω, Μάριε.
Πέτρος Ηρακλής. Πέτρος Ηρακλής. Πέτρος, οπαδός του Ηρακλής. Ακούμε, Ηρακλής. Πέτρο, έχεις τα επόμενα 8 λεπτά δικά σου. 8. Ναι, λίγο για το Χρύσανθο με τον Μπρίτα. Εσύ, ναι. Χρύσανθο, που τον ρώτησε τον Μπρίτα, τι σου είπε? Ότι έπαιζε κανονικά η Ξάνθη. Ο Μπρίτας έπαιζε κανονικά. Αποβλήθηκε. Α, ναι, θυμάσαι σε τι φάση. Στο είπε ποτέ αυτό. Στο 40 νομίζω ήταν περίπου. Ναι, το με θυμάσαι. Με χέρι, δεν το θυμάμαι. Με χέρι, ναι, το χέρι στο κέντρο του γηπέδου χωρίς λόγο. Σου είπε ποτέ γιατί? Γιατί εμείς ακόμα να ρωτιόμαστε γιατί. Τέλος πάντων. Εγώ όμως δεν πήρα γι' αυτό. Επειδή το κάνει. Εγώ πήρα γιατί. Ορίστε. Επειδή το κάνει. Τι να σου πω. Αφού μιλάτε, ρώτα τον. Δεν το έκανε. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Τον Πρίτα τον ξέρεις προσωπικά? Όχι. Όχι, γι' αυτό το λες. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί. Κάτσε, ρε, τι λέω, κριτήριο είναι αυτό, ρε, περίμενε. Εγώ... Και εγώ σου πω για κριτήριο. Ωραία, η Γουλίκη 36 αποβλήθηκε. Αν ξέρεις κάποιον... Εγώ σου λέω από την Κερκίδα, εγώ σου λέω από την Κερκίδα, κάποιος... ότι πήρε κόκκινη κάρτα. Αν κάποιος το ξέρει, λοιπόν, προσωπικά... Ένα δευτερόλεπτο. Τελειώσω. Αν κάποιος το ξέρει προσωπικά, δεν θα σκεφτόταν καν ότι υπήρχε περίπτωση το κάνει επιτίδες. Αυτό σου λέω. Ωραία. Πολύ πιθανό. Ο Σάκης είναι ο μοναδικός άγγελος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είπα ότι είναι άγγελος. Στημένος πάντως δεν είναι. Και μου είναι συμπαθή. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Εγώ απλά θα σου πω ότι εγώ από την Κερκίδα είδα έναν παίκτη του Ηρακλή σε μάτς ζωής και θανάτου στο 40 κάτι να πιάνει την μπάλα χωρίς λόγο στο κέντρο του γηπέδου και να παίρνει κόκκινη κάρτα. Σε επηρέασε. Χρήσα, δεν παγώσαμε. Σε επηρέασε στο μάτς. Δηλαδή αυτό με τον Άρη τι θα έλεγε? Αυτό αν το έκανε παίκτη του Άρη τι θα έλεγε? Ή αν το έκανε παίκτη του Πάου, τι θα λέγαμε σήμερα? Όχι, γιατί να σου μιλήσω ξεκάθαρα. Γιατί η μισή Ξάνθη σκύλιαζε για να κερδίσει το μάτς. Η μισή Ξάνθη. Η άλλη μισή όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα εμφανίστηκε η μισή ομάδα. Εμφανίστηκε η μισή ομάδα, ναι. Μάλιστα. Αλλά όμως η άλλη ομάδα διάφορη. Εγώ και εγώ με και ο Πρίτας να κάνει τόσο γελίο χέρι. Δηλαδή στον Πάοκ θα έκανα 5 χρόνια εκπομπές. Για πλάκα. Αν το έκανε παίκτη του ΠΑΟΚ, θα έκανα 5 χρόνια πίσω μόνο με αυτό. Τώρα, εγώ δεν πήρα για αυτά, ρε παιδιά. Εγώ πήρα για κάτι άλλο να πω τώρα. Και αλλά αυτά είπες όμως. Πέτρο, πες το για να κλείσουμε. Δεν σε βγάλαμε. Εμείς ο φίλος που πήρε ο προηγούμενος. Δεν είπα. Ο φίλος που πήρε, ντροπή του. Λοιπόν, γιατί πήρα να πω. Γιατί εγώ είμαι Ηρακλής και είμαι και κουκουρέ. Και πήρα να πω ότι η μόνη τίμια ζώνη που υπάρχει είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα. Στο πέραμα, κλαίω. Μπράβο, ρε. Αυτό, γεια σας. Πέτρο, πραγματικά μας συγκίνησες. Εν τω μεταξύ μας ακούνε πολλοί κομμουνιστές. Χθες πήρε ένας στην εκπομπή. Ελέω Ασλαμά. Αρχίζει, παίρνει, ξεφωνίζει. Ακούς, ξεφωνίζει τον Τσίπρα. Ναι. Λέω είναι δεξιός. Με το που το λέμε, έτσι λέει. Την τροπή που τον φέρατε στο περίπτερο, το Μητσοτάκι. Λέω, φίλε, τι ακριβώς είσαι? Είμαι, λέει, κουκουέ. Πέτρο, και μόνο το κουκουέ και τα λοιπά θα φέρει τη σωτηρία και να κυβερνήσει και τα λοιπά. Απλά του κουκουέ δεν έχουν αντιληφθεί ένα πράγμα. Ότι όλα όσα λένε τώρα δεν μπορούν να τα κάνουν ποτέ γιατί δεν κυβερνούν ποτέ. Εντάξει, άνθρωποι, οκ, τώρα παλικάρια, οκ. Και Πέτρο, μα συγκίνησε και μόνο με την αναφορά στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα, την οποία πάρα τη φάνε ξέρεις ποιοι. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά εκεί. Διαφήμιση Σάκη Ρουβά, φίλε εδώ, άρχισε. Και καλημέρα στους active member. Και έχουμε πολλούς ακροατές στο πέραμα. Καλημέρα σε όλους. Και στον ταξιδιτή ο Δημήτρη, με πήρε το καλοκαίρι, με πήγε από τον Πειραιά στο κτέλ του Κεφισιού. Πώς τη λένε, Ατζελίνα, πώς τη λένε, Ζωζεφίνα. Σανταζίνια. Η γυναίκα του Μιχάλη. Κούκλα. Άρης, ρε. Δεν κατάλαβα 104 από το κόρνερ σήμερα, χθες. Ο 123 λέει, Μάριε, είσαι λίγο βόδι. Κέρδισα εχθές εισιτήριο. Συγγνώμη, ερώτηση. Εσύ από το μήνυμα αυτό εδώ που λέει Άρης ρε κυριούλιδες, Γιώργος, εσύ καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι βόδι. Το λέω, είμαι εγώ, είμαι βόδι. Εσύ καταλαβαίνεις, συγγνώμη. Όχι, τι που κολλάει αυτό. Μπράβο, ρε φίλε, το χέρι καλά. Όχι, απλά ήθελα να σου πω ότι είσαι βόδι. Αυτό, οκ, okay, ωραία. 026 Μιχαήλ, ακόμη το μήνυμά σου δεν έχει έρθει, μάλλον δεν μας ακούς. Ο 164 έχει μαύρο εξφάλι. Λέει, όπου ακούς μεγάλα λόγια για πολλές γκόμενες, σούπερ γκόμενες και τέτοια, καλά λέει το παιδί, κράτα μικρό καλάθι. Εσύ είπες ότι τρως μία στις 10. Παπ, σοφούλι με αργοναυτόν εγώ σε κόρναρα με το μαύρο X5. Δεν κατάλαβα. Άρα είσαι βόδι. Κόρναρε συνέχεια όμως για να καταλάβω. Δικό σου είναι το μαύρο X5, φίλε. Με leasing ή το έχεις πάρει, για να δούμε. Αν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να πάρουμε καμιά καλή αποζημίωση. Μπορεί να είναι κάπου οδηγός ο άνθρωπος. Σε στέλνει παραθέρηση, ε. Όμως, σε στέλνει παραθέρηση. Με λέει, είμαι και γκόμενος και με. Άντε, σου λέει, τι να σπαμάσω. Εγώ είμαι Χρύσανδος. Και πήρες τζιπ ασιατικό. Αυτός είναι 164, φίλε. Ασιατικό τζιπ. Και μπλουζάκι. Σαν είναι, ρε φίλε. Ασιατικό τζιπ πήρες. Τι θέλεις να πάρω. Χρήστο, όποιος παίρνει 4x4 ασιατικό, ειλικρινά το λυπάμαι. Ακού λίγο. 4x4 είναι δύο χώρες. Ηνωμένες Πολιτείες και Land Rover, μεγάλη Βρετανία. Που παίρναν το δέρμα των Ινδιάνων και τα κάνα τζιμπάκια ονομασίες. Μπράβο, Μάρια. Ένα εκατομμύριο BMW. Μετανιώνουμε και τους θυμάμαι τώρα. Αποσύρονται. Τους θυμάμαι. Ένα εκατομμύριο BMW. Λες να είναι και η δικιά του μέσα.
Μπορεί. Βασικά X5 είναι μπεμπέ, τώρα το μαθαίνω. Μπερδεύτηκα λίγο. Και είπα να ρωτήσω τι είναι το X5. Είπα ότι ίσως είναι και BMW. Δεν ξέρω. Καλό. X5. Το λέω. Ωραίο αυτό. Κούλα μου θα τη στρέα. X5. Λοιπόν. Αυτά. Έχει οι δύο για στείλανε για τον Άρη. Νομίζω ότι δεν χρωστάμε άλλα μηνύματα. Έχουν στείλει δύο για τον Άρη. Για τον μπάσκετ. Οπότε. Μην βλέπεις το πέρα. Αυτά είναι ό,τι βλέπεις με κρέατα, πανσέτα και λαδόκολες είναι το τσατσάρος. Εκεί που έγινε, ποδοπατήθηκε ο κόσμος. Είπαμε έτσι, ο Νίκος παίρνει τα γυαλιά που απάντησε πρωί-πρωί Silver Bullet Band για τον Bob Singer. Okay. Οπότε τώρα έχω μόνο να δώσω τους νικητές για το θέατρο και οι δύο για τον Άρη, παιδιά. Τα παίρνετε. Και οι δύο για τον Άρη. Έτσι. Νομίζω είναι Νίκος και Ιωάννης, αν θυμάμαι καλά. Για τους Ουκρανούς μπασκετμπολίστες που γλιστούν χθες στο παρκέ, Κίχο, ο Τσαλτίδης. Περίμενες να πεις για ήττα. Ο Άρης κέρδισε, λοιπόν. Ο Άρης κέρδισε. Γλιστρούσαν οι Ουκρανοί μπασκετμπολίστες, δηλαδή. Ο Άρη, άκου λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε. Θα σου δείξω τον έναν. Ο σέντερ αυτόν, φίλε, είναι ο Λευκός Ξανθός Σκοτσιανίτης. Ήτανε διπλάσιος από μένα, 2-10, χοντρός. Ήταν χοντρός, φίλε. Τώρα, όλα για όλα στην Άμπρα Κατάγια, στην Ελλάδα τα παίξατε. Χρήστο, πού το πάει τώρα, κατάλαβε. Ο Άρης έχει παίξει δύο μάτς. Επειδή γλιστρούσε, τι βάζει τώρα στο ζυγαριά, στο ζύγι. Ο Ρίος, το δεξί μπακ της Μπάτε Μπορισόφ, γλίστρισε σε ένα ημίχρονο τρεις φορές. Ο Ζαμπά φάνηκε να είναι ο νέος Γκαρίντσα. Είναι ο Γκαρίντσα, ναι. Και το βάζει τώρα. Χριστούσαν οι Ουκρανοί, είμαστε πολύ σημαντικοί, δηλαδή. Περίμενε. Εμείς που του έχουμε απλήρωτες όμως, αλλά πληρώνουμε τους Ουκρανούς. Δεν γελάνε, ούτε κανείς που άκουσε. Για Ουκρανό που έπρεπε να πει στο Χατζερίδη. Που σας ξεφτέλησε και είπε για το Ρώσο πρόεδρό σας. Το Ρώσο. Απλά γλιστρούσαν όπως ο Γκριμπόβιτς στο μητερικό Ελλάδα για Γιουγκοσλαβία το 81-77. Πες μου λίγο, στην Ευρώπη τι έχει κάνει ο Πάοκ φέτος. Έλα. Ντουντούκες. Στο μπάσκετ. Χάμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Πόσα έχει, για πες. Τι να κάνουμε. 0 στα 3. 0 στα 3. Αλλά με χαθήρια, δεν παίζω φίλε με Άμπρα Κατάγια, μάγια μέλισσα. Έτσι. Με χαθήρια. Βόνι. Ανερχόμενη δίμα στην Γερμανία, φίλε. Τι θέση. Βενέτσια. Βόνι έχει μπάσκετ, παιδιά, τώρα το μαθαίνω. Περίμενε. Τι θέση. Καλά που παίζει ο Πάπ και μαθαίνω. Τρίτο, τέταρτη κάτι τέτοιο. Είναι εκεί μπάμπερ. Βασικά η Βόνι. Χρήστο, ούτε ποδόσφαιρο δεν έχει Βόνι. Και η Άλμπα. Δεν έχει σοβαρό ποδόσφαιρο. Έχει πάει ήδη στην πέμπτη θέση. Για πες μου λίγο. Στη Γερμανία. Πιο δυνατό πρωτάθλημα η Γερμανία από το δικό μα. Ο Ελ Χάγιατ, Μπαχαγιάτ, Μπαχαραγιάτ που έπεσε. Η Βενέτσια δεν σ' αρέσει. Τι θέση είναι η Βενέτσια στην Ιταλία. Για δε τι έκανε πέρσι. Βενέτσια ξέρω. Για πε να δει τι έκανε πέρσι. Χριστό, μέχρι να το βρει. Δώσε λίγο, hat-trick, δώσε λίγο μουσική hat-trick να βγάλω τους νικητές. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τους νικητές των δύο διαγωνισμών για hat-trick και θέατρο μας προσφέρει το Μπέργκλερ, το βασίλειο των Μπέργκερ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, καρδιά Καλαμαριά, μεταμορφώσεως 5. Αξίζει πραγματικά να πάρεις και να δοκιμάσεις ένα από τα περίπου 10 διαφορετικά κολλασμένα μπέργκερ που ετοιμάζουν κάθε μέρα τα παιδιά. Μέρα παραμέρα πάω, Σλάβα. Με 100% φρέσκο, μοσχαρίσιο, κιμά. Μπράβο. Έχει γίνει θαμώνας ο Παπαδόπουλας. Ειδικά τα βράδια πιωμένος μετά τις 30 βότκες που πίνει. Χρήστο, το βλέπουν και γελάνε. Δεν ξέρει τι παραγγέλνει. Την άλλη φορά είπε πανσέτα. Λέει φίλε στον Μπέργκλερ. Βλέπουν και γελάνε, άκου τώρα. Έτσι προσβάλλει. Λοιπόν, delivery από τον Μπέργκλερ στο τηλέφωνο 2314-007-722. 2314-007-722 για το Μπέργκλερ. Στους hat-trick πηγαίνουν οι Ιωάννης Ασμής και Κρήτον Παπαδόπουλος. Κρήτον Παπαδόπουλος και Ιωάννης Ασμής θα χύσουνε τον Σιδρώτα μπροστά στη σκηνή των Hat Trick. Πριν πεις στους άλλους διοικητές, Μάρη, πρέπει να πούμε ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή, έτσι. Εγκληματικό λάθος, δεν οδηγούμε καν. Λοιπόν, αύριο, αλλά και το Σουκού, κανονικά ο Λίμπερο, που κρατάει υψηλά τη σημαία κατά τα άλλα της Ορθοδοξίας, κάνει εκπομπές. Και αύριο... Δεν είσαι μαζί, όχι. Δεν πειράζει. Η Ορθοδοξία είπε ότι θα βρεθεί κάποιος νομάρχης κάποια στιγμή το 2014 για να μην δουλεύουν τα τεμπελχανία σαν και σένα. Άρα αυτό που κάνει... είπε η Ορθοδοξία. Άρα αυτοί που κάνουν Παπαδόπουλα αύριο είναι άθεοι. Δεν είναι καθόλου άθεοι. Θα πας στην εκκλησία το πρωί, θα ζητήσεις όπως πρέπει, μπορείς να πηγαίνεις κάθε φορά την ευλογία, τεμπελχανά. Τεμπελχανά και θα έρθεις να δουλέψεις και να έρθεις κανονικά στην ώρα σου. Γιατί αύριο είσαι ικανός εσύ να μας πεις Κυριακή... ότι αύριο άργησες γιατί πήγες στην εκκλησία. Εγώ Κυριακή
θα σηκωθώ 8 η ώρα για να πάω να κάνω έλεγχο στα μηχανοκίνητα τμήματα, αδερφέ. Έτσι. Εσύ ενώ θα κάνει έλεγχο σε αυτό που εγώ έκανα παρέλαση. Ενώ εσύ θα κοιμηθεί κατά τις 11 και δεν έχει ιδέα, μα σου πω. Πε μου, με μέγιστη ταχύτητα. Μάρια, πυροβολητή ήμουν. Κι εγώ. Παιδιά, ήταν σε Λέοπαρντ, ρωτάω τι απλό Χρήστο, μέγιστη ταχύτητα. Και τι λέει. Μπορώ να σου πω αυτό το οποίο είσαι, μέγιστη ταχύτητα βλήματο. Θε να την πω. Τι αστείο γελάει. Θε να σου πω πόσα βλήματα γεμίζουμε. Οπότε, ωραία, έχει δίκιο τώρα. Έχει. Ναι. Απολογούμε, έλα, εγώ φταίω. Νικητέ, περιμένοντα τον κοντό. Μιχάλη Τζιόλα. Αντώνη Αγγελάκη. Ιωάννη Καλαβριανό. Επαναλαμβάνω τι τρόπε για το θέατρο. Ιωάννη Καλαβριανό. Αντώνη Αγγελάκη. Μιχάλη Τζιόλα. 8 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο Κυριακή βράδυ. Αύριο, προσέξτε όσοι μα ακούσετε. Για τους γονείς κυρίως, αλλά όχι και μόνο για τους γονείς. Θα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για Κυριακή πρωί για την απίστευτη παράσταση, το αριστούργημα της Άλκης Ζέη, περίπατος με τον Πέτρο. Για τα παιδιά, παιδικό θέατρο στο Βασιλικό Θέατρο. Κλείνω λέγοντας το εξής, γιατί είμαι τίμιος. Τι βγήκε ρε η Βενέτσια πέρσι. Εσύ και τιμιότητα. Σου λέω έπαιξε νομίζω, τρίτο τέταρτο κάτι τέτοιο. Τι βγήκε. Άσχετος. Τι βγήκε. Πρώτη. Πήγε πρωτάθλημα. Αχ, είχε συμβόλαιο η Αρμάνι. Πρώτη. Σου λέω ότι θυμόμουν είναι τελικά η τελικό πρωτάθλημα. Το μεγαθύριο η Βενέτσια. Έτσι, που έκανε μια χαψιά. Εγώ όμως το λέω. Δεν λέω ψεύτικα. Σας αφήνω, παιδιά, εγώ να πάω να χτυπήσω το παστίτσιο μου το ονειρικό από το Πιπερών στην Ανθέων 25. Την πρώην Ανθέων. Νυν Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πιπερών, σούρχο με. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση να έχετε μια bloody rocking day.